Καλησπέρα σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είσαστε καλά. Είμαστε στους τελικούς κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα τις συστάσεις γιατί γίνεται χαμός. Είναι το The Association από τους Underdogs by God Game Experts. Είμαι ο DJ Ρίκο, ο ταπεινός σας οικοδεσπότης, κυρίως και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και δεξιά μου είναι ο αθέατος, ο Γιάννης Ακελαρίου. Το βλέπετε εδώ πέρα έτοιμος μετά από ένα μακροσκελές Euroball, το οποίο το έχετε παρακολουθήσει. Και αριστερά είναι ο Ζαν, ο Γιάννης Κριτσοτάκης. Κονίτσιουα. Ο οποίος είναι στις καλύτερες του έτσι. Πώς να το πούμε, στις δόξες, στα ντουζένια του, διότι, γιατί να το κρύψω μόνο άλλωστε, είναι τελική και στους τελικούς είναι οι Celtics και επειδή δεν περιμένει τίποτα από το NFL, ας τα δει όλα από το NBA. Απέναντί μας, μας τιμά η παρουσία του, άρθει αφιχθής από την Άπο Ανατολή, με τον jet lag να του χαϊδεύει λίγο έτσι το υποσυνείδητο ακόμα. Welcome back, Βίτον. Γεμάτος από εμπειρίες είναι ο Βίτονας. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε εμείς? Σε αναμονή, περιμένουμε. 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 Έχω άγχος τώρα. Βλέπουμε άγχος, βίντεο, βλέπουμε. Ε, τώρα, 8 μέρες μας έχει φάει το άγχος μέχρι να ξεκινήσουν οι τελικοί. Σαν Celtics fans. Οι Dallas Mavericks fans έχουν 7 μέρες άγχος. Γιατί την ίδια μέρα που γράψαμε το προηγούμενο The Association, την έλυσε τη σειρά. Πήγα εγώ να κρατήσω μια πισίνη Γιάννη μου, αλλά δεν υπήρχε κανένα. Δηλαδή, δεν χωράει και πολύ κριτική. Εμείς λέγαμε για έκτο μάτς και δύο με τον Γιάννη, αλλά μπήκε μέσα ο Λούκα, λέει έκτο μάτς. Είστε καλά. Είχε βάλει 20 πόντους στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού. Ήταν φωτιά και λαύρα. Δηλαδή, no contest, δηλαδή, κανονικά. Απ' την άλλη, οι Wolves. Κάποια στιγμή κουράστηκε ο Λούκα και είπε του Καϊρή πάρε εσύ και βάλει ο Καϊρή άλλο 36. Στο δεύτερο, 36 και 36, δηλαδή 72 πόντους οι δύο σούπερστάρ σου. Δεν έγινε να χάσεις. Και όχι. Και έτσι τόσο dominant που ήταν στην αρχή, δηλαδή και οι δύο ήταν σχεδόν απίθανο να το γυρίσουν οι Wolves. Να σας πω εγώ κάτι λίγο. Μείναν από δυνάμεις μόνο οι Wolves. Είπαμε είναι. Όχι, εγώ διαφωνώ. Είναι tough. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θα πω κάτι για το Game 5. Το Game 5 είναι απόδειξη ότι οι Wolves είναι άξιοι να είναι εκεί. Και θα σας πω τι γίνεται. Έχεις μία πιθανότητα, 1% να κάνεις κάτι. Είσαι μέσα στην έδρα σου. Τον βλέπεις τον άλλον ότι έχει μπει μέσα και ρε παιδί μου σου έχει πάρει τα σόβρακα στο πρώτο πεντάλεπτο. Έχεις μια επιλογή μόνο, παιδιά. Συγγνώμη, να παίξεις ξύλο. Να τον βαρέσεις. Να του δείξω ότι εδώ δεν μέσα. Δεν προλαβαίνεις. Όχι. Δεν προλαβαίνεις. Δεν είναι ανάγκη να τον βαρέσεις. Όταν σηκώνεται. Δεν είναι ανάγκη να τον βαρέσεις τώρα που όταν παίρνεις κλίνες από τα 10 μέτρα. Θα τον βαρέσεις όταν παίζει άμυνα. 8,5. Θα τον βαρέσεις όταν παίζει άμυνα. Δεν μπορεί δηλαδή να μην το εξηγήσει και να του πει ότι κοίταξε εδώ που έχεις έρθει, αυτά που θες να κάνεις δεν θα τα κάνεις. Θα μας πετάξεις έξω στο επόμενο παιχνίδι, αλλά εμείς εδώ πέρα εδώσαμε για να φτάσουμε να το τελειώσουμε. Δεν θα το τελειώσουμε εδώ μέσα απόψε. Ή θα το τελειώσουμε με δικούς μας όρους. Mm. Συγγνώμη είναι το NBA. Και τέτοια έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνουν και πρόσφατα. Ναι, είναι πιο soft η λίγκα τώρα, αλλά εγώ αυτό περίμενα. Λέω, μα καλά, τι κάνουν. Αυτή είναι βόλτα στο δάσος. Και παιδιά, σε ένα τρίποντο του Λούκα. Θα πούμε αυτό και θα πάμε στο preview, γιατί εντάξει, δεν κάνει νόημα. Σε ένα τρίποντο του Λούκα. Βαράει αυτό από το λόγκο και μετά πηγαίνει λίγο πλάγια. Ξεμαρκάρεται και κάνει το σουτ και μπαίνει μέσα και με τον μπαίνει μέσα βλέπει τον Edwards, ο οποίος κάνει αυτό. Δηλαδή, το body posture κανονικά είναι αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, εκεί που είναι έτσι και περιμένει να πάρει κάποιο το rebound, έτσι. Πέφτουν οι ώμοι κάτω. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό post. Το match δεν πέφτει ποτέ γιατί ο Μπλούκα μπήκε μέσα, τους πήρε την ψυχή στο πρώτο quarter και μετά δεν είχαν καμία διάθεση να το παλέψουν. Ήρθε και ο Καϊρή, μετά έκανε και τα δικά του. Και... δεν έκανε και λίγα. Όχι, βέβαια. Ναι. Του λέει, εξέθεσε ανεπανόρθωτα τη γραμμή των ψηλών τη Μινεσότα. Η δημοσιογραφική ορολογία δεν χωράει κριτική στο match, αλλά εγώ σα είπα ότι αυτό που περίμενα ήταν αυτό. Δηλαδή, θα χάσουν, ναι, κάτσε ρε φίλε, γιατί εδώ δηλαδή γινόμαστε ρόμπα, δηλαδή κανονικά. Ναι, γινόμαστε ρόμπα. Ήταν λίγο εθνική ομάδα στο παγκόσμιο το 2005. Εκεί ήταν άλλο το άλλο. Εκεί το άλλο ήταν. Σαϊτάμα. Εκεί ήταν το άλλο. Τρώγαμε το ξύλο και το μυαλό μας ήταν, ξέρω εγώ, τι ωραία που νικήσαμε τους Αμερικανούς. Ο τελικός τους ήταν οι Nuggets, πήγαν καταπληκτικά, στήθηκαν για να κερδίσουν τους Nuggets, ήταν πολύ επιτυχημένοι. Μ' αρέσει ο παραλληλισμός αυτός. Μα ήταν. Και ουσιαστικά μετά σε αυτή τη σειρά τα βρήκανε πολύ σκούρα γιατί ήταν εντελώς διαφορετική ομάδα οι Mavericks. Και δεν είχαν πλέον την υπεροπλία στην περιφέρεια που να πεις ότι θα ρίξω τους καλούς αμυντικούς μου πάνω στον καλό τους γκάρτ. Εδώ πέρα είχε δύο καλούς γκάρτ και ήταν πούσες πολύ και πούσες φάσεις. Έγινε λοιπόν αυτό που ήθελες. Ναι. Ήθελες τους Mavericks, ναι. Ότι ήθελες τους Mavericks για τους Celtics. Εσύ κανονικά ήθελες τους Timberwolves για να μην σε νοιάζει ποιος θα το πάρει πολύ ο λόγος. Mm. Γιατί εντάξει, τους Celtics θέλεις, αλλά και εδώ πέρα οι Timberwolves δεν θα την χωριώσουν, να τα πεις μαύρα. Ναι, πρώτη μας αγάπη. Ναι. Αλλά τώρα έγινε αυτό που ήθελες για να το πάρουν οι Celtics. Ναι. Ναι. Και έχεις λίγο παραπάνω άγχος. Μην γίνει καμιά και είναι μισθά. Τα είπαμε τώρα, συγγνώμη. Υπάρχει θέμα εδώ πέρα στο κλάτς, έτσι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Οι Celtics έχουν δείξει ότι είναι πολύ καλοί στο κλάτς αμυντικά περισσότερο. Ναι. Έτσι, και οι άλλοι έχουν δείξει ότι είναι φωτιά. Φωτιά και λάβρα στο κλάτς. Ναι. Με τον Καϊρή και τον Λούκα. Δηλαδή ο Καϊρή είναι σεσημασμένος κλάτς σκόρερ. Και ο Λούκα σε αυτά τα χρόνια που έχει περάσει από το NBA αυτή τη στιγμή
έχει και αυτό μια πάρα πολύ καλή φήμη. Τι είχαμε πει γιατί από την αρχή τη χρονιά είχε πει Boston Denver. Εγώ είχα πει την Boston Denver. Και θα νικήσει τον Denver. Εσύ είχε πει Boston Phoenix. Phoenix νομίζω. Phoenix ή Warriors. Warriors είχε πει. Warriors. Πάντω στην Boston πήγαν και οι δύο. Πάντω σίγουρα δεν είχατε πει Mavericks. Η Boston ήταν. Ναι, και εγώ είχα πει Bucks και κάποιον άλλον. Κάποιον Not So Sexy είχα πει. Ναι, άρα απέτυχα και στα δύο. Clippers. Ναι. Κάτι τέτοιο είχα πει. Clippers, ναι. Clippers, ναι. Και δεν είχαν πατήσει. Clippers. Clippers, ναι, και πάρα πολύ μακριά. Έχουμε λοιπόν ένα top 10. Όλη η εκπομπή θα είναι τεράστιο top 10 με storyline, στο οποίο θα το διαθέσουμε και με διάφορες ειδήσεις, γεγονότα, χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία γίνονται. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες αναφορές, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν περιφερειακά από τους τελικούς. Όλο το NBA κινείται πλέον στη σειρά των τελικών. Γενικά έχω την αίσθηση ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο δεν το υπολογίζαν στην αρχή της χρονιάς. Διότι αν κοιτάξετε να δείτε τα στατιστικά στην αρχή της χρονιάς, ναι, η Βοστόνη ήταν πρώτο φαβορή μαζί με τους Nuggets, αλλά οι Mavericks ήταν πολύ κάτω. Δηλαδή πάνω από τους Mavericks ήταν οι Lakers, οι Warriors, οι Suns, οι Clippers. Από τη Δύση, δηλαδή. Πριν το trade deadline, το Dallas ήταν νομίζω 11ο στη Δύση, με 23. Η Timberwolves ήταν παρακάτω στην αρχή της χρονιάς. Όχι. Στην αρχή της χρονιάς, το Dallas ήταν παρακάτω. Πότε στην αρχή πώς αρχίσει. Πριν ξεκινήσει η σεζόν. Pre-flop. Εννοείται συστηματικά. Ναι, οκ, αυτό το βλέπω. Αλλά σου λέω ότι το Dallas από τη βδομάδα του deadline που ήταν 26-23 και ήταν 11 στη Δύση. Έκαναν ένα τρομερό ντεμαράζ μετά όταν έγιναν τα trades. Εμείς εδώ είχαμε πει. 34-14. Είχαμε πει, έχετε το νου σας, διότι το Dallas είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιές. Γιατί φαίνεται ότι μετά το trade deadline έχουν βγει μια πολύ ωραία χημεία. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά τους ψηλούς που πήρανε και όλα γίνονται πάρα πολύ ωραία. Και να είμαστε εδώ λοιπόν με έναν, έχω την αίσθηση, πολύ εμπορικό τελικό. Δεν συζητάω. Ναι, το βλέπω αυτό που λες. Το βλέπω. Δηλαδή, κάθε χρόνο υπάρχει μια εμπορική ομάδα. Δηλαδή, πέρσι ήταν ξέρω εγώ το Μαϊάμι, που είτε μας αρέσει είτε όχι είναι εμπορική ομάδα, τότε δεν είναι τόσο πολύ. Mm. Πρόπερσι προφανώς ήταν ξέρω εγώ οι Warriors, οι οποίοι είναι και η Βοστόνη ήταν φουλ εμπορικός τελικός. Το Bucks Suns ίσως να μην ήταν πάρα πολύ. Ναι. Στον Bubble το σώσαμε. Έτσι. Αλλά γενικά μια. Δεν είχα και επιλογή ο κόσμος στον Bubble. Ναι, εντάξει, να κάνουμε. Δηλαδή, εκεί θα βλέπω πάνω από σκηνή. Μπασκετάκι. Νομίζω δηλαδή ότι το NBA ήθελε περισσότερο τον Dallas από το. Από τη Μινεσότα. Ναι, τώρα υπάρχουν τόσο πολλοί περισσότερα storylines τώρα. Στο... Στη Μινεσότα θα καταπίνανε το χάπι γιατί θα τον Έντουαρτ και πάμε να κάνουμε αυτό το αφήγημα. Ναι. Εντάξει, το narrative του Rising Star που επιτέλους βήμα-βήμα φτάνει στον τελικό και πάει να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα σε σχέση με, με την ιστορικότερη ομάδα, ας πούμε, η οποία πάει να ξαναπάρει το προβάδισμα σε συνολικούς τίτλους κτλ. Είναι φτιαγμένο για prime time TV και. Πριν μπούμε λοιπόν στο top 10 storylines, να πούμε ότι να ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο μας LeBron James, ο οποίος ξεκάθαρα δήλωσε τη συμμετοχή του, την υποστήριξή του στον Kyrie Irving. Είπε ότι του λείπει η παρέα του, του λείπει η μπασκετική του παρέα. Μακάρι να μην έφυγε ποτέ, λέει. Και τον καμαρώνει πάρα πολύ. Όχι, τι άλλο είπε. Είπε ότι είναι ο πιο gifted παίχτης στην ιστορία του αθλήματος. Μπράβο, ναι, το είπε. Ναι, εντάξει. Little bit overreacting θα πω. Είχαν κάνει και πρόταση trade με το. Ναι, αυτό έχει βγει ήδη. Δεν είχαν πει σε ακόμη που δεν ήσουν να δω. Ότι ουσιαστικά βγήκε ήδη ότι οι Lakers στο trade deadline χάσανε από τους Mavericks. Επίσης, να πούμε πριν μπούμε στην ουσία του πράγματος. Τι χάσανε, τι είπαμε. Ότι οι Mavericks ουσιαστικά κάνανε ένα outbeat τους Lakers στο trade deadline το περσινό του Kyrie Irving. Mm-hmm. Ότι είχαν κάνει πρόταση, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Και πίεζε ο LeBron και τότε ήταν ότι δεν γίνεται αυτό που θες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, πεθαμένο άνθρωπο. Ο Πέλιγκα δεν άφησε να περάσει. Έχουν γίνει viral τα βιντεάκια και για τον Kyrie και για τον Λούκα. Για τον Kyrie προφανώς θα μπορούσε να γίνει και το δικό μας που είχα πει το περίφημο ότι δεν θα ξαναβρει ομάδα να παίξω. Θα είμαι στη γλώσσα σου και, τον. Δεν πάλιωσε καλά αυτή. Να ξέρεις ότι αυτό το τίκ. Αλλά και στην Αμερική ήταν πάρα πολύ απεσιόδοξη. Εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπος έκανε το ένα μπλάντερ μετά το άλλο. Τι θυμάσαι του είχα απαντήσει τότε. Περιφορικά. Θυμάσαι του είχα απαντήσει τότε. Σου έλεγα ότι το ταλέντο πάντα θα πληρώνεται. Πάντα θα εκτιμάται. Το ταλέντο του Kyrie είναι τόσο ψηλό. Που πάντα θα υπάρχει κάποιο που θα του δώσει ακόμη μια ευκαιρία. Ότι περνάει από το χέρι του για να βγάλει τον εαυτό του εκτός. Αλλά θα πούμε αυτά γιατί έχουμε ξεχωριστό σε μια δουλειά. Αυτό ναι, συμφωνώ ότι ήταν έτσι, αλλά ότι, θεωρώ ότι ήταν υπερβολικό το ότι είπε να ξαναβρει δουλειά. Ναι. Ότι θα ήταν στη Λίγκα, αλλά μπορεί να ήταν σε μια μικρότερη ομάδα. Ακόμα και τον Dylan Brooks το είχε πει αυτό. Εντάξει, και ακόμα και γι' αυτό ήταν υπερβολικό. Ναι. Ναι, αλλά πιο πιθανό. Εντάξει. Κοίταξε, από τον Καϊρή. Πάντω ο Καϊρή μετά την απογοήτευση στην περσινή των Dallas δεν είχε πολλέ προτάσει για να μειώσει. Νομίζω αυτό που ακούγεται στην αγορά είναι ότι μόνο οι Mavericks το έκαναν προσφορά και έκαναν ουσιαστικά
disservice στην ίδια του την πλευρά, ξέρω, γιατί θα μπορούσαν να δώσουν λιγότερα. Εντάξει, το πιστεύετε πάρα πολύ. Όχι, και όλο αυτό νομίζω ότι έφτιαξε κακό μέσο τη σχέση του και έδωσε ένα πολύ καλό συμβόλαιο, νομίζω 30 το χρόνο ή 40. Ναι. Γιατί αν μιλήσουμε. Του τώρα... 40 για 3 χρόνια. Θα σου πω αμέσω. Γιατί, γιατί το είπαμε πριν στο Eurobowl. Ότι όταν σου δείχνει μια ομάδα ότι σε θέλει εμπράκτο και, και κάνει όλα όσα χρειάζεται για να νιώσει υγεία, ναι, και. Ο Καϊρή είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά θέλει να του πεις ότι σε γουστάρω. Mm-hmm. Και δεν με νοιάζει. Έχει πολλά, θέματα και φαίνεται ότι θα έχει βρει και θα τα πούμε ξεχωριστά. Και το άλλο που τα άλλα βιντεάκια που κάνω το γύρο του ίντερνετ, τα freezing cold takes λέμε, είναι του draft του 2018. Καλά, ναι. Όπου ο Λούκα Ντόντσιτς ερχόταν, δηλαδή στα δικά μας τα μυαλά, δηλαδή αν τότε είχαμε κομπή, θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον πάρει το νούμερο 1, έτσι. Και τελικά, όχι μόνο δεν πήγε στο νούμερο 1, αλλά όλοι οι talking heads των αμερικάνικων media λέγανε ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα πάρουν τον Νέιτον. Το Phoenix, και το 1. Σωστά. Έτσι. Και ας υποθέσουμε ότι εντάξει, θα πάρει τον Νέιτον γιατί είναι ψηλό, γιατί είναι αυτό, και του έδωσε και ένα buzzer beater και του πήγε και σε μια σειρά τελικών. Οι Kings το 2, γιατί δεν τον πήρανε. Κοίτα, θα πάρουν τον Bagley. Αυτό που είχε ακουστεί, αυτό που είχε ακουστεί μετά ήταν ότι. Δεν ήταν μόνο μπασκετικό το θέμα, ήταν και μια κόντρα που είχε ο πατέρας του με τον Divac και ότι υπήρχε τσακωμός. Εγώ δεν ξέρω αυτά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και ήταν και ένας βασικός ρόλος που ο Divac δεν είναι πια στο τιμόνι. Καλά, λογικό. Και που κάθε φορά που βλέπεις τους σακραμέντο κίτσο τον Τζόνσις, ο Τζόνσις παίζει σαν συλληνιασμένος κανονικά. Παρεμπιπτόντως, ο Καϊρή έχει 38 είχε φέτος, 41 του χρόνου. Player option για το 25-26-44. Οπότε είναι 3x120 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ καλά. Δεν θεωρούνται πολλά δηλαδή αυτά. Όχι, για αυτό το οποίο σου δίνει. Είναι normal θα πει. Αλλά πέρσι θεωρήθηκαν πολλά όταν κάποιο άλλο δεν κάνει πρόταση. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε λοιπόν το top 10 storyline των τελικών του 2024. Έτσι, για τον δεύτερο τίτλο του NBA. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι φέτος ήδη μια ομάδα έχει κατακτήσει ένα τίτλο. Σωστά. Μην γελάς. Γιατί γελάς. Υποτιμάμε τίτλους δεύτερος στη τάξη. Σηκώσαμε τον μπάνερ. Έχει Milko Cup το NBA. Είναι ο πρώτος. Είναι ο πρώτος που το σήκωσε. Είναι ο πρώτος που το σήκωσε. Έχει Milko Cup. Έχει Milko Cup το NBA. Γιατί κάποιοι κάνουν λόγο για Milko Cup και στα ποδόσφαιρα. Να πούμε για αυτά. Ναι, έχει ακουστεί. Εμείς δώσαμε συγχαρητήρια όμως. Εμείς τα δίνουμε. Μπράβο λοιπόν. Τώρα, στο νούμερο 10 λοιπόν, και να μου πείτε τη γνώμη σας, είναι πλέον η φετινή παρουσία των Celtics στους τελικούς. Είναι η απόδειξη, είναι η επισφράγηση, επισφραγίζεται, η κυριαρχία τους σε νίκες. Είναι η πιο σταθερή ομάδα του NBA τα τελευταία 7 χρόνια. Ναι. Έτσι, αυτό το λένε οι αριθμοί. Ναι. Το λένε δηλαδή. 5 συμμετοχές σε τελικούς Ανατολής. Ανατολής και, δεύτερη φορά στους τελικούς του NBA. Δεύτερη είναι και το Μαϊάμι, θα μου πείτε. Αλλά το Μαϊάμι. Ειδικά, ξέρω εγώ, σε κάτι φάση όπως πέρσι. Το Μαϊάμι έχει μια πολύ έτσι, uneventful regular season. Δεν σε πείθει ότι παίζει καλό μπάσκετ, αλλάζει συνεχώς το ρόστερ. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία ήρθε εδώ που ήρθε, με όλους αυτούς τους τρόπους που θα πούμε και παρακάτω. Και ό,τι και να γίνει φέτος, είναι εδώ για να μείνει. Νομίζω ότι η διαφορά των Celtics με το Miami, μια και τώρα το ανέφερες, είναι η regular season. Στην οποία οι Celtics είναι και στη regular season ψηλά και διεκδικούν πρωτιά στο conference, στο division. Ενώ το Miami τη βλέπει τη regular season ως προετοιμασία για τα playoffs. Με καφέ και τσιγαριά τη βλέπει. Αυτό. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη, θεωρώ. Λέει ο Jimmy Butler στο φίλο του Guy Lauer, ήταν εκεί πέρα. Ψήσε καφέ, φέρε εδώ κανένα πουρο και κάτσε να δούμε τι δείχνει το βράδυ τηλεόραση. Και Miami, ωραίο. Α, παίζουμε, παίζουμε. Και το Miami πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να πω λίγο το εξής αυτό που ήθελα πριν. Οι Celtics φέτος είναι πάρα πολύ σταθεροί, όπως είπατε. Όπως λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, παίζουν με όποιον τους έχει τύχει. Δεν έχει, δηλαδή, και οι Celtics χάσανε τον Porzingis, ας πούμε, στα play-off, αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή. Όποιον βρήκαν μπροστά τους, τον έδειξαν ξεκάθαρη ανωτερότητα. Στην κανονική περίοδο ήταν δεύτερη σε offensive rating και σε defensive rating. Σωστά, δεν γίνεται αυτό, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ να πω κάτι για την κανονική περίοδο Celtics, για να συνεχίσεις. Εγώ νομίζω πως άμα το είχαν πάρει λίγο πιο σοβαρά, θα κάνει 70 νίκες. Δηλαδή, έλα να τις βάλουμε κάτω, άμα βάλουμε κάτω την κανονική περίοδο, καθόμουν και χάζευα, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις 6 παιχνίδια, τα οποία όχι χάσαν στο τέλος, τα οποία ρε παιδί μου θα μπορούσαν να τα είχαν πάρει. Ναι, σίγουρα. Ειδικά στο τέλος. Δηλαδή, κάνανε 64 νίκες και ένιωθες... Σβηστές, οι πιο σβηστές 64 νίκες. Ναι, δηλαδή, και αυτό δεν έχει να λέει. Και συνέχεια ξεκουράζανε τους παίκτες τους, συνέχεια κάνανε rotation. Ο Porzingis τον έχουν σε bubble wrap όλη τη χρονιά, οπότε έλεγε το παραμικρό. Ναι, αγόρι μου, κάτσε. Κάτσε σπίτι. Ζαλίζομαι, δεν νιώθω καλά. Δηλαδή, λίγο Kawhi Leonard αντίθεση ο Porzingis. Αλλά γενικά είχα την εντύπωση ότι 64 φάνηκαν πολλές
για το effort που κάνανε, για την προσπάθεια δηλαδή που δώσανε, αλλά φάνηκαν λίγες σε σχέση με, με το δυναμικό το οποίο είχαν συνέχιση. Λοιπόν, οπότε και στα play-off έχουν αυτή τη στιγμή νομίζω δεύτερο offensive rating, τρίτο defensive rating, δηλαδή είναι πάρα πολύ ψηλά πάλι. Όχι μόνο, ήταν δεύτερη σε πόντους καθαρούς. Πέμπτη σε πόντους αντιπάλους στην άμυνα. Ήταν στο pace η ομάδα που πήγαινε πιο αργά από τις περισσότερες. Δεν είχε γρήγορο ρυθμό. Πρώτη σε offensive rating, τρίτη σε defensive rating, πρώτη σε net rating. 65 νίκες, δηλαδή 60 πόσες νίκες. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για το ποια ήταν η καλύτερη ομάδα της σεζόν. Ναι. Κάνεις, αλλά δηλαδή είμαστε κοντά στη δεύτερη. Αυτό που είπα πριν, το Dallas στο trade deadline ήταν 26-23. Εντέκατη στη Δύση. Τελείωσαν πέμπτη. Απίστευτο. Τελείωσαν πέμπτη έχοντας μετά το trade deadline ακραία καλούς αριθμούς. 34-14 ρεκόρ. Αυτό. Απίστευτο. 114,5 offensive rating. Θα τα πούμε το μετά. Το πολύ ψηλά βέβαια. Σε αντιπαραβολή είχαν 121,9. Ναι. Έτσι, defensive rating πάρα πολύ ψηλό. 108,4 σε αντίθεση με το 108,1. Όσο πιο χαμηλό το defensive rating, τόσο το καλύτερο. Αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά στους Celtics, που ήταν δεύτερη σε όλη τη χρονιά. Επίσης είχαν και το νομίζω δεύτερο χειρότερο ποσοστό αντιπάλων field goals στο NBA με 45,2%. Δηλαδή η άμυνά τους μεταμορφώθηκε. Λοιπόν, οπότε θα μπορούσε να πει κάποιος ότι. Όχι, δεν θα μπορούσε να πει. Οι Mavericks είχαν το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στο NBA από τη στιγμή που έγινε το trade, που πέρασε το trade deadline. Ναι. Οπότε πήγαν και δύο καλύτερες ομάδες από το trade deadline και μετά. Να πούμε επίσης, θέλω να συμπληρώσω αυτό, ότι αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ότι οι ομάδες οι οποίες είναι έξυπνες και κάνουν σωστές κινήσεις στο trade deadline και εκεί λίγο μετά το All-Star Game. Αλλάζουν level. Οι Lakers, ας πούμε, πέρσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα, τελικούς δεις από το πουθενά. Ακριβώς. Και πώς, με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Σφίγγοντας την άμυνα και έχοντας το επιθετικό ταλέντο να κρατήσουν το επίπεδο που είχαν. Ακριβώς. Επίσης, το Dallas έχει ουσιαστικά κάνει ό,τι πιο δύσκολο θα μπορούσε να κάνει κάποια ομάδα στη θέση της. Έχει κερδίσει τις τρεις από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της κανονικής περίοδου. Είμαστε στους Celtics ακόμα. Περίμενε, μην ξεφεύγουμε. Okay. Δύο πράγματα. Πρώτον, οι Celtics αυτή τη στιγμή συνεχίζουν για μία ακόμα χρονιά να είναι εκεί που είναι, χάρη σε ένα δίδυμο παιχτών, το οποίο είναι το πιο πολυνίκες δίδυμο παιχτών τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι, δηλαδή, και ένα από τα πιο πολυνίκες δίδυμα παιχτών στην ιστορία του NBA, δηλαδή σε κανονική περίοδο πάντα μιλάω. Το Tatum Brown. Ο Μπράουν πληρώθηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε μέσω πάρα πολλών αμφιβολιών. Και αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε μετά στο 9 είναι ότι αυτή η ομάδα, είτε κερδίσει είτε χάσει, είναι έτσι φτιαγμένη που του χρόνου θα είναι ίδια. Ναι. Λογικά περιμένουμε. Καλά, ο Τέιτουμ θα πληρωθεί το καλοκαίρι 100%. Ο Ντέρικ Γουάιτ. Και λογικά θα πληρωθεί και ο Ντέρικ Γουάιτ, ο οποίος είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει συμβόλαιο του χρόνου. Και θα πάρει και αυτός πολλά λεφτά, τύπου 30 εκατομμύρια το χρόνο. Και μετά. Καλή μας τύχη στο Second Apron, γενικότερα σας έλεγε. Δεν έχει καμία σημασία. Θα είστε ελκυστικός προορισμός όμως. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή μπορεί να πάρεις όμως κομμένους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι πολλά τα. Παιδιά, τι θα κάνεις. Δηλαδή από τη στιγμή έχεις τα στους τελικούς έτσι. Ή θα το πάρεις και θα πεις πάρα πολύ ωραία, είμαστε running back. Ή θα το πάρεις και θα πεις μα είμαστε τόσο κοντά, δηλαδή θα κάνουμε. Δηλαδή ποιο θα διώξουμε. Εδώ μας δίνουν γάιδρα και θα κοιτάξουμε στα δόντια. Σε κάθε. Νομίζω ότι είναι ένα all-in από τους Celtics. Για αυτή τη διετία. Δηλαδή παίζει ρόλο και του χρόνου θα είναι μέσα στο. Όταν περάσει ο δεύτερος χρόνος αυτή τη στιγμή. Θα αρχίσουμε να κάνουμε διάφορες συζητήσεις. Και θα εξετάσουμε πρώτα απ' όλα τι γίνεται με τον Brown, π.χ. Έτσι. Κοίτα, ο Derrick White έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Ναι. Πιθανολογώ όμως ότι είναι το expiring, αυτό, θα πρέπει να τον κάνουμε extension. Ο Ζαν λοιπόν ξεκίνησε στο νούμερο 9 να μας αναφέρει διάφορα στοιχεία για τον Dallas, το οποίο είναι στο νούμερο 9 το storyline. Το γεγονός ότι τον Dallas, παιδιά, πέρσι δεν ήταν καν στα play-in. Και όπως σας είπε και ο Ζαν. Στο ξεκίνημα της χρονιάς, δηλαδή μέχρι το trade deadline, πάλι δεν ήταν στα play-in. Και εάν κάποιος μας έλεγε εκεί γύρω στο Γενάρη, ξέρω εγώ, ότι κοίταξε να δεις μια ομάδα που πέρσι ήταν και μη στα play-in, υπήρξαν διάφορες μουρμούρες και ο Κιούμπαν σε κάτι συζητήσεις είπε ότι μάλλον το επιβεβαίωσε ότι εντάξει, δεν είπε τη λέξη tanking, αλλά δεν μας πολύ ενδιαφέρει να νικήσουμε και στο τέλος. Έτσι. Από το πουθενά, από το μηδέν, από το top 10 pick που πήρανε, φτάσανε να είναι στους τελικούς. Μπορούμε να θυμηθούμε τέτοιο turnaround, ομάδα δηλαδή που να μην ήταν. Την προηγούμενη χρονιά στα play-off, να πηγαίνει στους τελικούς στο NBA. Να πηγαίνει στους τελικούς. Στους τελικούς. Ναι. Έχω σημειωμένες εδώ πέρα. Αυτό είμαι σίγουρος. Οι Celtics του 8. Λοιπόν, να σου πω. Το Dallas είναι η πέμπτη ομάδα στην ιστορία
που καταφέρνει και πηγαίνει στους τελικούς. Όχι, λάθος. Που θα, άμα και πάμε πάρει πρωτάθλημα, που θα πάρει πρωτάθλημα έχοντας χάσει την προηγούμενη χρονιά του, τα play-off. Οι άλλες τέσσερις είναι εξής. Οι Blazers του 77. Okay. Worldon, οι άλλες τρεις λοιπόν είναι οι Celtics του 8. Ναι, γιατί οι Celtics του 8 ουσιαστικά είχαν. Κάνε τάγκη στην προηγούμενη εβδομάδα, ναι, την προηγούμενη χρονιά και έστειλαν το πικ που τελικά έγινε ο Jeff Green από τους Seattle Supersonics για τον Ray Allen. Λοιπόν, και μετά τα δύο τελευταία ήταν τώρα. Ήταν οι Lakers του 20. Α, γιατί είχαν χωρίς LeBron, ήταν η χρονιά που πήρε ρεπό. Ακριβώς. Και οι Warriors του 22. Επίσης ήταν, που ήταν η χρονιά που ήταν δραματίας. Του Κάρι που πήρε ρεπό. Ακριβώς, ο Κάρι. Ναι, αλλά... Τι. Να μου επιτρέψετε λίγο. Αυτά τα παραδείγματα που φέραμε ήταν χρονιές οι οποίες ήταν. Πώς να σου το πω, δηλαδή δεν παίξαν οι ομάδες. Εδώ αυτοί παίξανε πέρσι. Δεν βάλανε κάποιον άνθρωπο στον πάγο. Τα ξετελευταία δύο παιχνίδια. Δηλαδή. Ναι, αλλά το κάνουν το tanking πάρα πολύ στοχευμένα και ήταν πάρα πολύ σωστό τελικά. Το tanking περίμενε. Προέκυψε ο Ντέρικ Λάιβλι για αυτό το. Αυτή όλη η διαδικασία είναι στα τελευταία τρία παιχνίδια, σαν. Μέχρι τα τελευταία τρία παιχνίδια παίζανε, απλά δεν μπορούσαν να νικήσουν. Δηλαδή ήταν μια πλημμύρα όλο αυτό το πράγμα πέρσι και θυμόσαστε τις συζητήσεις που κάναμε εδώ στην εκπομπή. Όχι, ότι ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ, δεν ταιριάζουν και εδώ έχουμε κάνει και ένα βιντεάκι το οποίο είχε γίνει viral όταν έγινε η ανταλλαγή. Ότι δεν βλέπω, δηλαδή το χειρότερο σημείο που μπορούσε να πάρει ο Κάιρι και διάφορα τέτοια. Έτσι. Πολύ κακό το fit. Ναι. Δηλαδή, και ξαφνικά αυτή η ομάδα είναι στους τελικούς και έχουμε ένα πολύ χαρούμενο Κάιρι. Έπαιξε πολύ ρόλο η ανανέωση σίγουρα στο πώς έβλεπε τη θέση του εκεί πέρα. Νομίζω δηλαδή, ότι ο Κιούμπαν έπαιξε που πάντα ο Κιούμπαν είναι κοντά και θα τον έπιασε τον Καρέ και θα του είπε φίλε μου εγώ, ξέρεις. Σίγουρα και ο Νίκο Κόλινς που είχε σχέσεις από την Άγκη που ναι. ήταν ακόμα... Καλά, by the way, δεν έχουν σχολιάσει τα παπούτσια του Καρέ που έχουν κρόσια. Τα παπούτσια του Έντορτς, έχεις δει, που δεν είναι επαρκετικά. Όχι. Είναι φοβερά, πάρα πολύ ωραία. για μια άλλη φορά. Δεν έχω δει τα παπούτσια. Για μια άλλη φορά. Στο νούμερο 8 λοιπόν δεν θα ασχοληθούμε ούτε με τη Βοστόνη. Ούτε με τον Dallas, ασχολούμαι με μια ομάδα την οποία δεν πιστεύω ότι θα πιάνουμε στο στόμα μας τη στιγμή που θα είμαστε στους τελικούς. Ναι. Με τους Washington Wizards. Γιατί δεν ασχολούμαι με τους Washington Wizards, γιατί οι Washington Wizards αυτή τη στιγμή θα βλέπουν λίγο αυτό το ζευγάρι των τελικών. Εγώ έχω να βάλω στην εξή ζώση, συγγνώμη που το λέω. Ναι. Και τον Grant Williams. Και τον Grant Williams. Βάλε και τον Grant Williams. Αλλά όλο αυτό το πράγμα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, εδώ ξαφνικά έχεις διάφορα πράγματα τα οποία η επιστήμη, ξέρω εγώ, τα βλέπει και σου λέει τώρα τι έχει γίνει. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει παίκτης στην ομάδα η οποία πηγαίνει στους τελικούς του NBA, ο οποίος έχει κάποια στιγμή στην καριέρα του παίξει στους Washington Wizards και υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία, παιχτών τα οποία ήταν στους Washington Wizards και την προηγούμενη χρονιά και από εκεί που φύγανε πήγαν στις ομάδες στις οποίες πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Αλλά από όλα αυτά τα παραδείγματα που περιλαμβάνουν παίκτες όπως ο Ζαβέλ Μαγκή, όπως διάφοροι ξέρω κτλ. Σίγουρα όχι ο Bradley Beal. Σίγουρα όχι ο Bradley Beal, είναι και σίγουρα όχι ο John Wall. Γιατί μιλάμε για τους superstars, μιλάμε για ρολίστες. Το φετινό όμως είναι άνω ποταμών. Διότι η περσινή front line, το περσινό front court των Washington Wizards είναι αυτή τη στιγμή στους τελικούς. Ναι. Και θα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα τεθούν και αντιμέτωποι. Είναι ο Γκάφορντ από τη μία μεριά, στον Dallas, ο οποίος φοράει το 21 στη Washington, στους Wizards, στους Μάγους, και από την άλλη τον Κρίσταφ Πορζίνγκις, ο οποίος εξαργύρωσε μια καταπληκτική χρονιά που είχε στη Washington, παίρνοντας ένα πολύ ωραίο συμβόλαιο και μια πολύ ωραία φανέλα στην Βοστόνη και μετά από μια απουσία με έναν τραυματισμό έτσι λίγο επιφανειακό, αλλά ύπουλο είναι η λέξη που ψάχνουμε. Σαν του Γιάννη ήταν. Σαν του Γιάννη, ναι. Θα εμφανιστεί πιστεύουμε στο Game 1 αύριο βράδυ στα playoff. Ο Πορζίνγκις έκανε δηλώσεις τώρα χθες. Και ήταν έτσι πολύ. Πρώτα απ' όλα, παίζει να είναι ο πιο colorful character από όλη την ομάδα αυτή ο Πορζίνγκις. Ναι. Από όλους τους παίχτες. Δηλαδή είναι ο μόνος νομίζω που προσφέρει περισσότερο έτσι ατάκες. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή μόνο ο Τζέιλεν Μπράουν νομίζω έχει αυτό το potential. Ο αλλά δεν το κάνει. Είναι πολύ έξυπνο αυτό. Είναι λίγο πιο μαζεμένο. Είδατε τη φωτογραφία που έγινε viral με τους δύο πιτσιρικάδες, Πορζίνγκις και Ντόνσιτς, με τις φανέλες τους. Που φανέλες στο NBA που φωνούσαν. Που ο Πορζίνγκις είναι με dreadlocks. Καλά, πολύ υπέροχο. Nuggets, ε. Viral, ναι. Nuggets. Ο Ντόνσιτς είναι Νίξ. Του Καρμέλο, το 7. Ναι, ναι, και ο Ντόνσιτς είναι Νίξ. Κρίμα. Κρίμα, το παιδί και ήταν καλός. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω από όλους τους στη Βοστόνη είναι ότι ο Πορζίνγκης θα μπορούσε να επιστρέψει την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, οπότε είναι έξτρα 10 μέρες ουσιαστικά. Ramping up καλά, να ανεβάζει τροφές και είναι σίγουρα ok. Δηλαδή, αλλά το. Πρώτα απ' όλα,
οι ομάδες του NBA σε αυτή τη φάση της σεζόν κάνουν ελάχιστο scrimmage, δηλαδή ελάχιστα διπλά. Έτσι, οπότε δεν έχεις τρόπο να βρεις πραγματικό game speed, ας πούμε, όταν άμα δεν μπει στον αγώνα. Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι θα είναι ok, αλλά ξέρεις, δεν μπορεί να ξέρουμε. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο σκουριασμένο στο πρώτο μάτσα, αλλά θα βρει ρυθμό κάποια στιγμή. Σιγά με την καμία χαρά θα είναι. Έτσι και ο Πορζίγκης είναι και ένα από τα βασικά storyline τη χρονιά, γιατί ήταν μία από τι μεγάλε μεταγραφικέ βόμβε του καλοκαιριού. Επίση, η Βοστόνη είναι μία από τι λίγε ομάδε, οι οποίε μπορώ να θυμηθώ, που μπορεί να κάνει boast ότι παρατάξαμε Big Five. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει Big Five με τον Πορζίγκης μέσα. Κάτσε, μισό λεπτό. Από του 7 καλύτερου παίκτε αυτή τη σειρά, οι 5 είναι τη Βοστόνη. Ξεκάθαρα. Έτσι. Και οι δύο που συζητάμε για το ποιο είναι καλύτερο ή όχι είναι στον Ντάλλα. Ο Λούκα είναι ο πρώτο καλύτερο παίκτη αυτή τη σειρά. Ναι. Τώρα το πιο που βρίσκεται το Καϊρή ανάμεσα σε Τζέιλεν, Τέιτουμ, Χόλιντεϊ και Ντε Βάιτ είναι ένα άλλο τώρα. Εντάξει, συζητήσιμο. Θα το βλέπουμε αυτό. Τα βρήκα. 2017 και 2018, Τζαβέλ Μαγκή και Σον Λίβινγκστον στους Γόριους είχαν περάσει από τους Wizards. Σωστά. 2019, ο Τζόντι Μίξ από τους Ράπτορς είχε περάσει από τους Wizards. 2020, ο Ντουάιτ Χάουαρντ, ο Τζαβέλ Μαγκή και ο Μαρκίφ Μόρις από τους Lakers είχαν περάσει από τους Wizards. 2021, ο Μπόμπι Πόρτις έχει περάσει από τους Wizards. Νομίζω πως γίνει και draft κιόλας. 2022, ο μεγάλος Ότο Πόρτερ Τζούνιορ και ο Γκάρι Πέιτον από τους Σέκοντ. Αυτός γίνει draft νομίζω. Ναι. Έχει περάσει από τους Wizards. Και όχι μόνο έμεινε στους Wizards γιατί είχαν κάνει ένα max οι Nets να τον πάρουν και είχαν κάνει, το είχαν ματσάρει οι Wizards, τον είχαν κρατήσει. Εντάξει, ήταν ο τρίτος του Big 3 των Wizards με τον Wall, τον Bill και τον Otto Porter. Να θυμόσαστε αυτά. Otto Porter. Και το 2023, Καντάβιος Caldwell Pope, δεν σας χάλασε, ο οποίος ήταν και στους Lakers, Jeff Green, Thomas Bryant και E. Smith είχαν περάσει από τους Wizards. Οι μισοί Nuggets δηλαδή είχαν περάσει από τους Wizards. Λοιπόν. Και φέτος είναι ο Κρίσταφ Πορζίγκης και ο Ντάνιελ Γκάφορντ και ο Μαρκίφ Μόρις. Οπότε σίγουρα θα επιβεβαιωθεί ξανά. Ακριβώς. Επίσης, όποιος κόβει τον Γκραντ Βίλιαμς τελευταίο καιρό, πάει τελικούς. Δηλαδή. The Grand Williams. Απολέσαμε τις ελπίδες μας έως Celtics. Το στείλαμε στο Dallas. Τον Dallas τον έστειλε στη Σαρλότα. Σεξ τζόκ για τον Grand Williams, αλλά δεν το λέω. Επίσης, η Σαρλότα λοιπόν με αυτή τη λογική, η Σαρλότα θα μπορούσε να είναι και αυτή στους τελικούς. Το NBA του χρόνου, άμα κόψει τον. Ακόμα τον Grand Williams. Μιλώντας για κομμένους και γι' αυτό, έχει γίνει viral φωτογραφία ότι προπονείται μαζί ο Lonzo Ball με τον Ben Simmons. Δηλαδή. Ο Lonzo Ball, ο οποίος λέει τώρα ότι είναι τέλεια. Είναι έτοιμος, έχει μπει στο γήπεδο. Και ο Ben Simmons λέει ότι πάω για MVP του χρόνου. Δηλαδή, θέλω να πω. Δεν έχετε μάθει τίποτα από το παρελθόν. Δηλαδή, πραγματικά, κρατήστε λίγο χαμηλό προφίλ. Στο νούμερο 7, λοιπόν, εμείς όλοι θα θέλαμε κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω για το Ζαν, να δούμε ένα ακόμα. Εγώ δεν θα ήθελα, αλλά ο κόσμος θα ήθελε. Ένα Lakers Celtics στους τελικούς. Δεν θα γίνει, αλλά τον Dallas είναι σαν τους Lakers. Και συγκεκριμένα σαν τους Lakers του 2010. Τι έχει κάνει τον Dallas φέτος που μοιάζει πάρα πολύ με τους Lakers του 2010. Yeah, και θα το ολοκληρώσει προφανώς να πάρει και το πρωτάθλημα. Είναι η μόνη ομάδα μαζί με τους Lakers του 2010 που στους τρεις προηγούμενους γύρους έχουν αποκλείσει τρεις ομάδες που έχουν 50 πλάσ νίκες στην κανονική περίοδο. Αυτό το έκαναν το 2010 οι Lakers του Kobe Bryant, οι οποίοι πετάξαν έξω τότε ομαδάρες για να φτάσουν στους τελικούς με τους Celtics. Και φέτος οι Mavericks πετάξαν έξω τους Clippers, τους Thunder. Και τώρα τους Timberwolves. Αυτό το έχουν κάνει τρεις φορές οι Lakers στην ιστορία τους. Το έχουν κάνει το 10, το 8 και το 1. Α, και το 8 το κάνανε. Και το 8 και το 1. Και η άλλη ομάδα. Το 1 με τα sweeps ήταν σε 50'ρες. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό φίλε λένε το 2001 ίσως η ομάδα. Λοιπόν, επίσης το έχει κάνει και ο Χακίμ το 95. Ναι, γιατί ήταν έκτος. Με τους Rockets. Ο Χακίμ το 95 μοιάζει πάρα πολύ και με το Χακίμ το 95, γιατί οι Mavericks φέτος ήταν πέμπτη στην κανονική περίοδο. Οι Rockets το 95 ήταν έκτη στην κανονική περίοδο. Άρα θα βρει από πάνω ομάδες 50 νίκες. Αλλά αυτό τον λέει και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το 2001. Γιατί το 2001 ήταν πρώτη και με διαφορά. Και ρε παιδί μου, λέγεται ότι είναι. Ρε παιδί μου, τους βάζουν. Πόσο ντόμινεν θα ήταν εκείνη τη χρονιά. Σε πολλές συγκρίσεις οι Lakers το 2001 μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τους Bulls 96 και τους Warriors το 2017. Και εγώ δεν το βλέπω. Πάντως, σαν playoff run είναι το πιο dominant. Είναι 4-0, 4-0, 4-0 και 4-1 στους τελικούς με το ένα παιχνίδι που χάσει την πάθηση από τον Άιβερσον. Αυτό. Λοιπόν, επίσης, το Dallas, άμα κερδίσει το πρωτάθλημα, θα είναι το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ στην ιστορία του NBA. Που κερδίζει το πρωτάθλημα. Ναι, δηλαδή, το Dallas φέτος τελείωσε με 50-32. Οι Rockets. Ναι. Η μόνη ομάδα χειρότερη ήταν η Rockets το 47-35. Το 95.
αυτό το 1980 και μετά. Επίσης, ακριβώς από πίσω τους, με τρίτο χειρότερο ρεκόρ θα γίνει. Έλα, να δούμε λίγο το ρόστερ. Είναι το Μαϊάμι του 2006, που είχε τελειώσει τη χρονιά με 52-30. Ναι, αλλά είχε το Σακίλ, είχε πολύ κόσμο. Το ρόστερ λοιπόν το 1990. Βέβαια, τώρα αυτό το ξαναλέμε. Είναι ψηλό irrelevant, γιατί ήταν άλλη ομάδα η Ντάλλας από το πριν με το μετά του γιατί deadline. Γιατί θέλω έτσι να δούμε το roster. Γιατί, roster του 95, δεύτερη χρονιά, το έτσι. 95. Και εκεί το Houston είχαν κάνει μια κίνηση στο trade deadline. Το Clyde Drexler. Λοιπόν, το roster των Rockets τότε είναι, εντάξει, Tim Bro, δεν ξέρω καν, Scott Brooks, ex-coach, ναι. Chucky Brown, ναι. Adrian Caldwell, Sam Cassell, μάλιστα, εδώ είμαστε, right. Pete Chilcutt, ναι. Clyde Drexler που ήρθε στην Αλεξονιά, Mario Eli, Carl Herrera, κλασικός, ναι. Robert Horry, Charles Jones, Vernon Maxwell, ο οποίος έφυγε για τον Drexler, ναι. Tracy Murray στο Bauk, ναι. Hakeem Olajuwon, Kenny Smith, Jan Tabak, ο Κροάτης, και Otis Thorpe. Εντάξει. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά με Maxwell δεν πηγαίναν πουθενά. Όχι, ο Maxwell ανέβαινε πάνω στις εξέδρες και φάναγε κόσμο. Αντίθετα, με το που ήρθε ο Drexler, η ομάδα βρήκε τη σειρά τη. Πήγε πάρα πολύ καλά. Έκτη ήταν, δεν περίμενε κανένας και ήταν μάλιστα ήταν η χρονιά που είχαν γυρίσει το 3-1 από το Phoenix με ανατροπή. Το Dallas είναι τόσο επεισοδιακή πορεία στα play-off όσο είχε το Phoenix τότε, αλλά τα κατάφερε και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο storyline. Αν πάρει το πρωτάθλημα να μοιάσει λίγο με εκείνον τον Kobe του 2010, ο οποίος είδε ένα βιντεάκι στο TikTok που έκανε σέρφις από μια παλιά συνέντευξη του Kobe που μίλαγε για αυτούς τους τελικούς και λέει οι Lakers τότε είχαν 3-2 από τους Celtics. Mm. Και είμαστε λίγο στα ποδητήρια μετά το 3-2. Τότε η σειρά ήταν 2-3-2. Δύο δηλαδή στην έδρα του, τρία εκτός έδρας και δύο πίσω. Και ήταν η έδρα το πλεονέκτημα έδρα και το Λος Άντζελες. Και χάνουν 3-2 στη Βοστόνη. Και κάθεται στα ποδητήρια, λέει ο Kobe Bryant, και αρχίζει και γελάει. Και του λένε, ναι, γιατί γελάς. Γιατί αν σας έλεγα στην αρχή της χρονιάς ότι για να πάρουμε το πρωτάθλημα πρέπει να νικήσουμε δύο παιχνίδια σε σειρά στην έδρα μας, τι θα λέγατε. Θα την παίρνετε αυτή την κατάσταση. Και του λένε, τι ναι, γι' αυτό έχουμε να κάνουμε. Πάμε να νικήσουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας. Και πήγαμε μετά στο Game 6, το οποίο ήταν το Ray Allen Game, αν θυμόσαστε, το οποίο ξεκίνησε στην πρώτη-δεύτερη περίοδο. Ο Ray Allen έγινε, άρχισε να τα βάζει. Και λέω, εδώ είμαστε, τελειώσαμε. Μα νομίζω 11 σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και μετά κλείσαν οι κάνουλες και έγινε αυτό που έγινε. Μάλιστα. Θα κάνουμε και τα flashback μας, γιατί τα έχουμε όλα σε αυτό το preview. Και είναι ο τελικός του Artest. Ναι. Που είναι καλύτερος ο Artest από τον Kobe. Σε εκείνο το match. Ο Kobe βάζει το τελευταίο. Όχι, ο Kobe ήταν τραγικό σε εκείνο το παιχνίδι. Του κράτησε ο Artest και στο τέλο έβαλε δύο κρίσιμα, δύο κλάδια. Είναι η σειρά που ο Artest τον βρίσκεται. Κάτσε, δεν είναι το Rashid Wallace Game. 29 σουτ. Πόσα είναι. Αυτό. Rashid Wallace Game που μπήκε σαν σέντερ. Ο Καζόλη βασικά είναι εκεί. Είναι ο Καζόλη. Ο Καζόλη. Όλα τα επιθετικά λεπτά. Είναι η σειρά που ο Artest έβαλε το τελευταίο σουτ εκείνο το περίφημο με το Finish. Που η μπάλα πήγε να βγει έξω από το σουτ του Kobe Bryant και δεν πήγε. Που ήταν το τραγικό μα του Artest εκείνο. That's true. That's true. Λοιπόν. Στο 6, να μιλήσουμε λίγο για τους προπονητές. Είναι η τρίτη φορά στην ιστορία των τελικών του NBA που έχουμε δύο έχρωμους, μαύρους, πείτε το όπως θέλετε, πολύ δικλικορέκ, δεν μας νοιάζει. Καλά, μας λέτε προπονητές. Και δύο είναι πολύ, πολύ γελάτζι. Είναι light skin, δεν θα τύπω τη λέξη, ναι. Είναι light skin, αυτό δεν θα έπρεπε σε διάλο. Brothers, light skin brothers. Και οι δύο όμως είναι πολύ αμφιλεγόμενο πόσο μαύροι είναι. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εμείς εδώ πέρα το γενολογικό δέντρο. Το σίγουρο είναι, είπαμε ότι ο Μαζούλα είναι ο πιο νέος προπονητής, σκέτο προπονητής. Στην ιστορία του NBA που φτάνει στους τελικούς. Ο Μαζούλα το 2018. Στην νεαρή ηλικία του 36. Πώς είχε απορρίψει τους Celtics. Ο Μαζούλα. Το 2018. Σαν τι? Σαν βοηθός. Βοηθός του βοηθού, του βοηθού, του βοηθού. Ναι, τον είχαν ζητήσει σαν βοηθό και είχε πει όχι, δεν είναι τώρα και πήγε προπόνηση σε ένα βάρστη γυμνάσιο, κάτι τέτοιο. 35 ετών και 341 ημερών. Δεν είναι καν 36. Okay. Και είδε όμως ότι αυτή η απόρριψη τον βοήθησε. Τον θέλανε πάρα πολύ στους Celtics. Ο Ντάνι Έιντζ ήταν τότε general manager και του είπε δεν μπορώ άλλη φορά και ήρθε άλλη φορά και να πω ήταν τα πράγματα. Ο Μαζούλα βέβαια είναι εδώ που είναι γιατί ο Ιμε Ουντόκα ήταν εκλετζές και είμαστε μαζί του. Και έκανε τα γούστα του. Ναι, ανάλογα. Δεν είμαστε ποτέ. Και τελείως μαζί. Δεν νομίζω να κάνει διαφορετικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή πάλι δεν θα είναι σέλιξ. Είμαστε μαζί του, λέει. Ναι. Μία που λέει ο Kanye West. Και, αλλά ο Jason Kidd πάει να μπει σε ένα εκπληκτικό κλειστό κλαμπ ανθρώπων. Μια και είπαμε Bill Russell. Ναι, που έχουν πάρει το πρωτάθλημα ως παίκτες και ως προπονητές και μάλιστα με την ίδια ομάδα. Phil Jackson. Ο Phil Jackson δεν το έχει πάρει με την ίδια ομάδα. Α, εσύ λέει την ίδια ομάδα, όχι. Είναι δύο κατηγορίες. Είναι οι παίκτες και οι προπονητές που το έχουν πάρει. Ως παίκτης ο Pat Riley, ξέρω εγώ. Είναι προφανώς ο Bill Russell. Εντάξει, πάμε πολύ τώρα. Και ο προπονητής, νομίζω, των Celtics στο πρωτάθλημα με τον Cowens ήταν ο μετά speaker, δεν ήτανε. Α, ο... Που ήταν μετά color... Ο Tommy. Ναι, Tommy Heinsohn. Ο Tommy Heinsohn είναι, σίγουρα. Ναι, είναι. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλον. Πάντως ο Jason Kidd πήρε το πρωτάθλημα τελευταία φορά που τον Dallas ήταν στους τελικούς
Ήταν παίχτη. Το μοναδικό τίτλο. Δεν έχει άλλο το Ντάλλα. Ναι. Τον ένα. Ναι, γιατί, γιατί το 2006, τον ένα το γλυκό. Το 2006 ήταν τον Ντάλλα 2-0 μπροστά, να σα θυμίσω. Και πήγαν και χάσαν 4 σερί από τον Σακίλ Ονίλ και τον Ντουέιν Γουέιντ. Εκεί που ο Ντουέιν Γουέιντ έπαιρνε φάουλ με το θρώισμα των φίλων και του αέρα. Είναι λίγο ύποπτη. Είναι λίγο ύποπτη. Ναι. Μετάλλα στο διαστημικό. Εγώ θεωρώ, να πω και αυτό το ζευγάρι των προπονητών, ότι είναι οι δύο χειρότεροι προπονητές που έχουν βρεθεί στη σειρά τελικών. Παίζει. Παίζει. Βάσει δηλαδή accolades και γενικότερα φήμη εκεί έξω. Και coach ικανότητε. Μπορεί ο Μαζούλα να κερδίσει. Ο Μαζούλα είναι μικρό. Ναι, μπορεί να έχει κερδίσει. Να έχει το καλύτερο, νομίζω, career percentage, win percentage στην ιστορία του αθλήματος. Τη συζητάω. Και αλλά... the jury still out. Τώρα δεύτερη ναι, χρονιά πρώτο προπονητή. Ενώ ο Jason Kidd είναι established. Αυτός που όχι καλό. Αποτυχημένο. Χτύπαμε τώρα που κρατάω το βατόνι. Ναι, ναι, να σου πω κάτι. Ο Kidd, ρε φίλε, να σου πω κάτι όμω. Ο Kidd έχει δείξει σε αυτή το run των Mavericks και βασικά όλη τη χρονιά του. Έχει καταφέρει και έχει εναρμονίσει την παρουσία του Καϊρή με τον Λούκα. Έχει δείξει να εξελίσσεται, έχει δείξει να βελτιώνεται. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ σε αυτό που και είναι. Δηλαδή, και λίγο πιο χαμηλό προφίλ. Και, ναι, σίγουρα. Και το κοιμάχι στη Σκακέρα, τέλος πάντων, στην προηγούμενη σειρά, ήταν πολύ σοβαρή. Δηλαδή, εδώ πέρα τον κέρδισε κατά κράτο το Φίντς. Του κόψει τα πόδια, θα μπορούσε να πει κάποιο. Εντάξει, πολύ κακό είναι αυτό που είπε τώρα. Ο άνθρωπο δηλαδή είναι γίνει τη φαντασία στον πάγκο και κάθε στιγμή κάνει δύο. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι και δεν κατάφερε σε καμία στιγμή. Και τον Ντάγκενολτ επίση τον, τον έκανε out coach. Στο OKC. Τον coach of the year. Ο Χέιτερ θα μπορούσε να πει ότι αυτέ οι δύο είναι πολύ άγουρε ομάδε και ο Κλαχώμα και η Μινεσότα. Ενώ με έναν Ντένβερ δεν θα μάτσαρε κανένα τον Ντάλλα. Αλλά όπως είπαμε και πριν, παίζεις αυτούς που είναι απέναντί σου και... Και επίσης να πούμε ότι πιθανολογώ ότι ο Brad Stevens θα μείνει στην ιστορία του NBA πιο πολύ ως executive, εν τέλει, παρά ως προπονητής. Ναι, αλλά κάτι ήξερε που έκανε τον εαυτό του executive, φίλε. Κάτι ήξερε, μπράβο, εγώ του βγάζω το καπέλο. Την ψυχική του υγεία. Αυτό. Ότι τα μαλλιά του ξαναγίναν μαύρα. Ακούστε λίγο. Πάρα πολλοί μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα για την ψυχική του υγεία και τα λεφτά, αλλά στο τέλος της ημέρας κρίνεις εκ των αποτελέσματος και ο τύπος είναι καλός. Όχι, είναι καλός. Και δεν το λέμε επειδή πήρε το βραβείο του εξήγητη. Και δεν έχει πάρει ακόμα και, ακόμα και τη φήμη του ότι τσεκλέβει στα trade. Γιατί το Ντάνι δεν το σήκωνε κανένα στο τηλέφωνο. Όχι, όχι, δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Άξελα να σου πω κάτι, δεν μπορώ να πω ότι κλέβει και κάποιο στα trade. Δηλαδή θέλω να πω. Όχι, ο Ντάνι έτσι έκλεβε. Όχι, ο Ντάνι έτσι έκλεβε. Όλα λέμε για τον Στίβεν. Ο Στίβεν, εντάξει, βλέπει υπάρχει διαθέσιμο παίχτη. Έχει πήξει και τα δίνει το άνθρωπο. Όχι, και άμα υπάρχει διαθέσιμο παίχτη και εσεί δεν τον θέλετε, για σένα μιλάω, Τζρου Χόλντι, θα τον πάρουμε εμεί. Να σου πω κάτι. Και μιλώντα για τον Ντάνι Έιντζ, να πάμε στο νούμερο 6. Πάντω, μήπω θα έπρεπε ο Μπραντ Στίβεν να δώσει το βραβείο στον Νίκο Κόλινγκ, αν κερδίσουν οι Ντάλλα τη σειρά. Αν κερδίσει γιατί. Τον Ντάλλα. Ναι. Α, γιατί ο Νίκο Κόλινς που έκανε και extension παρεμπιπτόντω. Ήτανε... Επειδή έγινε στη μέση τη χρονιά όλο αυτό. Εντάξει, το ξέρει ότι έχει σημασία τώρα πώ την χρονιά από την αρχή. Είναι ιστορικά καλή η χρονιά των Σέλτιξ. Και ο Στίβεν είναι ένα πρόσεχε, το οποίο σημαίνει τα τελευταία τρία χρόνια, δεν είναι έτσι. Άκου. Θα πούμε και παρακάτω για μια κίνηση του Στίβεν που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά πάμε, μια και μιλάμε για τον Ντάνι Έιντζ, στο νούμερο 5 των storylines που λέγεται Thank you Nets. Okay. Λοιπόν, γιατί, διότι οι Nets έχουν και αυτοί μετά τους Wizards παντού σε όλους τους τελικούς της φραγίδα τους, κυρίως όμως στην ομάδα της Βοστόνης. Να θυμίζω ότι έχει συμβεί για όποιον δεν παρακολουθεί το NBA τα τελευταία 10 χρόνια. Κοίτα, θα μου γίνει Brooklyn Nets fans. Κοίτα εδώ καρδούλες. Εντάξει λοιπόν. Τώρα, θα γίνει, ο Γιάννης θα πάει τώρα. Ο Ντάνι Έιντζ λοιπόν βλέποντας. Εγώ να πάω μέσα από τα mid τα γενοφάσκια του. Βλέποντας λοιπόν ότι η ομάδα του που είχε στήσει με τους μεγάλους Big 3 με τον Καρνέ, τον Πολ Πίρς και τον Ρέι Άλεν, ψυχοραγή ξέρω εγώ εκεί στα early 10s, και ότι ο τελευταίος σπασμός του 2010 δεν οδήγησε πουθενά, αποφάσισε να κάνει το περίφημο blow up, γιατί δεν διστάζουμε ως Ντάνι Έιντζ, και έψαχνε να βρει κορόιδα. Και εδώ εξού και η φήμη ότι άμα σε πάρει τηλέφωνο και σου προτείνει κάτι ανταλλαγή, μην το σηκώσεις. Και ως γνωστά κορόιδα, τα γνωστά κορόιδα στις ανταλλαγές, είτε παίρνουν είτε δίνουν, είναι πάντοτε η ομάδα της. Η δεύτερη ομάδα της Νέας Υόρκης. Το second feed της πόλης. Η ομάδα με τα μαυρόσπρα, το Brooklyn, το οποίο αποφάσισε, το νεαρό τότε Brooklyn, είχαν φύγει από το New Jersey και είχαν πάει στο καινούργιο Barclays, αποφάσισε ο Προχώρο τότε. Έπιασε κορόιδο ένα Ρώσο. Και ο King, ο general manager. Να πάρει τρεις παίχτες. Οι τρεις παίχτες αυτές ήταν ο Jason Terry, στη δύση της καριέρας του. Ο Kevin Garnett, στην ακόμα μεγαλύτερη δύση της καριέρας του, γιατί ο Jason Terry έγινε draft το 99, ο Garnett έγινε draft το 95. Και τον Paul Pierce, ο οποίος έγινε draft το 98. Τους τρεις δηλαδή πυλώνες
των προηγούμενων ετών. Που είχαν μείνει, γιατί ήταν και ο Άλεν, ο οποίος μας είχε παρατήσει και πάει. Είχε πάει στο Μαϊάμι για να πάρει ένα ακόμα δαχτυλίδι. Και εκεί δοθήκαν διάφορα draft picks. Αυτά τα draft picks και διάφορα pick swaps, τα οποία μετατραπήκαν σε διάφορους παίκτες. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι το 2016 το νούμερο 3 των draft πήγε στη Βοστόνη από τους τραγικούς Nets, οι οποίοι δεν κάναν τίποτα. Μια χρονιά βγήκαν στα playoff με αυτούς τους παίκτες και αποκλειστήκαν από το Chicago, το θυμόσαστε τώρα αυτή την επική σειρά, έτσι που μου συζητούσαν και με τον Κόμπι την άλλη φορά. Έγινε ο Jaylen Brown, πάρα πολύ ωραία. Και την επόμενη χρονιά, ενώ είχαν το νούμερο 1 pick, οι Nets ήταν τόσο χάλια που το είχαν το νούμερο 1 pick από το lottery pick και το pick πήγε απευθείας στη Βοστόνη. Και ένα από τα δύο picks νομίζω έχει να κάνει και με το tanking των ίδιων των Celtics. Ποιο από τα δύο είναι? Δεν θυμάμαι, αλλά το ένα των Nets ήταν αυτό το 2017. Στο οποίο το έχουν το pick οι Celtics και δεν το θέλουν και κάνουν ανταλλαγή το 1 με το 3. Με ποιον? Με τη Φιλαδέλφια. Και η Φιλαδέλφια στο 1 παίρνει το Μαλκιέλ Φολς. Ναι ρε. Μπράβο ρε Φιλαδέλφια. Στο 2 πηγαίνει ο Λόντζο Μπολ. Τέλειο, μπράβο ρε Lakers. Και στο 3 μένει. Δηλαδή και λέει ο Ντάνι Έιντς ότι εντάξει ήταν project. Εγώ θα το βρω τον παίκτη που θέλω και στο 3. Και στο 3 δεν ανησυχείτε και παίρνει τον Jason Tatum και έτσι δημιουργείται το δίδυμο το οποίο αυτή τη στιγμή σουρανεί στο NBA και θα πούμε πάρα πολλά για αυτού και στη συνέχεια. Βέβαια εκεί δεν σταματάει η εποπία των Nets, διότι πιο μετά δημιουργείται ένα πολύ ωραίο super team μετά την αποχώρηση του Kevin Durant από τον Golden State και το super team αυτό αποτελείται κυρίως από δύο παίκτες, τον Kevin Durant και τον Kyrie Irving, ο οποίος φεύγει από τη Βοστόνη, έτσι και πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Και από τους Nets η μοναδική ομάδα που κερδίζει τα sweepstakes, όπως είπαμε, ήταν τον Dallas. Mm-hmm. Άρα λοιπόν με πολλοί Nets όλη αυτή εδώ η σειρά. Ναι, είναι αλήθεια ότι για να φτάσουν εδώ πέρα και οι δύο ομάδες έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, αλλά αυτό είναι και το NBA γενικότερα. GMs οι οποίοι κάνουν λάθη, τα εκμεταλλεύονται οι υπόλοιποι και παίζουν μπαλίτσα. Να ρωτήσω κάτι, άσχετο με τους τελικούς πάνω σε αυτό. Θα θέλατε, αν σας λέγανε να διαλέξετε κάτι από τα δύο, περισσότερη κινητικότητα παιχτών ή λιγότερη, όπως είναι τα τελευταία χρόνια, που είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητικότητα παιχτών? Ναι, μου αρέσει όσο κινητικότητα παιχτών. Άμα σου λέγανε να διαλέξετε ένα από τα δύο, ή περισσότερη ή λιγότερη. Α, λιγότερη. Λιγότερη. Ναι. Είναι υπερβολική. Ναι, και εμένα δεν με χαλάει το να κινούνται, αλλά θα μπορούσαν να κινούνται λίγο λιγότερο. Αυτό. Ειδικά αυτοί που. Superstars, να παίρνουν τα Supermax και μετά από δύο μήνες λένε θέλουμε να. Εντάξει, αυτό είναι πολύ μεγάλη ξεφτιλά. Δηλαδή, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος τι λέει. Αυτό που λέμε τώρα με τον Μίτσελ, ας πούμε. Ότι ο Ντόναβαν Μίτσελ θα πάρει σίγουρα το extension. Μπορεί το Δεκέμβρη να πει στο Cleveland ότι κοιτάξτε, θέλω να φύγω. Μου δώσετε τα λεφτά. Σας υποσχέθηκα παντοτινή αγάπη σαν τον Kyrie Irving, ας πούμε. Και πάω με αυτό το συμβόλαιο αλλού. Ναι. Αυτό που θέλω να πει ο Ζαν είναι το εξής για να το καταλαβαίνετε. Είναι απόλυτα φυσιολογικό παίκτες οι οποίοι είναι κάτω του μετρίου και οι οποίοι, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα δεν έχουν ρόλο βασικού, δεν έχουν καν ρόλο ρολίστα, δηλαδή είναι μεταξύ φθορά και θρασία. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ψάχνουν και να βρίσκουν ομάδες και να αλλάζουν. Να το παράδειγμα που είπαμε του Smith που ήταν και στου Wizards που είχε 13-14 ομάδες, ξέρω εγώ, είναι χαρακτηριστικό. Αλλά το γελίο είναι όταν είσαι ένα παιχταρά. Που σε παρακαλάνε όλοι, πας σε μια ομάδα, παίρνεις τα λεφτά και μετά κοιτάς και λες: εδώ δεν μου αρέσει, θα πάω αλλού. Αυτό είναι λίγο που ξενερώνει όλη η κατάσταση. Και να σου πω και κάτι: οι μικρότεροι παίχτες, αυτοί που λέμε του δεύτερου ή τρίτου tier, είναι και οι παίχτες που κάνουν ένα GM, θεωρώ. Γιατί το να πεις ότι θα πάρω τον Kevin Durant, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε τι θα συμβεί. Το θέμα είναι τι θα πλαισιώσεις. Αυτά τα slots είναι που σε κάνουν και. Δηλαδή, ας πούμε, ο Drew Holiday είναι ένας παίχτης πολύ καλός, αλλά δεν είναι superstar. Το να πεις όμως εσύ ότι αυτός ταιριάζει στην ομάδα μου, τον θέλω και θα κάνω ό,τι χρειαστεί, είναι GM δουλειά. Ναι, σίγουρα. Δεν νομίζω να πήγε GM που δεν ήθελε το Χόλιντι, ουσιαστικά. Εντάξει, σε μια Βοστόνη η οποία όμως θα πρέπει να ανανεώσει και αυτό. Έκανε πολύ καλό γλυπάσα για το επόμενο πέντε point που είχες βάλει. Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η ομάδα. Χωρίς να έχω δει κιόλας. No look. Ναι, αν εξαιρέσουμε και τον Πορζίγκης, η ομάδα είναι πάνω κάτω ίδια με αυτή που ήταν πέρσι. Πάνω κάτω ίδια με αυτή που ήταν τελευταία χρόνια. Αλλά κάποιο λείπει την παρέα για να έρθει ο Χόλιντι. Ποιο λείπει, Γιάννη μου? Ο κύριος Μάρκους Σμαρτ. Ναι. Και εδώ, Άγγελε, αν βλέπεις, στεναχωρήσουμε λίγο. Του τάπαμε και live, τον είδαμε, ξέρω, προχθές στο γάμο. Ο Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος ήταν η σημαία της Βοστόνης, ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο πήραν νερό στο όνομά του, στην πόλη της Βοστόνης. Υπέροχος άνθρωπος. Υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος στεναχωρήθηκε. Σοβαρά, υπέροχος, είναι υπέροχος. Στεναχωρήθηκε και φιλανθρωπής και τα λοιπά. Έχω ακούσει πολλά για το Μάρκους Σμαρτ. Και νομίζω ότι κάνει και encapsulate το spirit της ομάδας σε κάθε τομέα εκτός και εδώ. Ο Μάρκους Σμαρτ έγινε θυσία στο γωμό του Λετωνού Superstar,
Κρίστη Τίνγκους Πίνγκους που λένε και το κορυδευτικά το λένε τον Πορζίγκης. Ναι, αλλά το κοινό που άφησε δεν το κάλυψε ο Πορζίγκης, το κάλυψε ο Τζρου Χόλιντεϊ. Να είναι καλά, οι Μπακς. Ναι, και λένε τώρα εδώ κακές γλώσσες ότι η ομάδα αυτή θα πάρει πρωτάθλημα που είναι και μεγάλο φαβορή. Δεν το λένε τώρα που είμαστε στους τελικούς, το λένε από την αρχή της χρονιάς. Επειδή άδειασε τη γωνιά ο Μάρκος Σμαρτ. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ έτσι όμως. Ναι, αλλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ. Εγώ το λέω με ποια. Δηλαδή είναι απόλυτα. Άμα κερδίσουν οι Celtics θα είναι επειδή ο Μάρκος Σμαρτ δεν είναι εκεί να έχει όλα τα κακά decision makings που είχε τόσα χρόνια. Ναι, εγώ λέω ότι παίζει ρόλο και ποιος έρχεται. Ναι, προφανώς. Δεν θα αρκούσε το να φύγει ο Μάρκος Σμαρτ. Να σου πω κάτι. Θα αρκούσε. Γιατί αντί να τα κάνει αυτά που έκανε ο Μάρκος Σμαρτ, θα μπορούσε να τα κάνει τον Derek White και εμπιστεύουμε πολύ περισσότερο τον Derek White στις κρίσιμες στιγμές από ότι τον Μάρκος Σμαρτ. Ναι, αλλά αν για τον Μάρκος Σμαρτ είχε φύγει και δεν είχε έρθει ο Πορζίνγκης και είχε έρθει ένας άλλος παίχτης, δεν θα λέγαμε το ίδιο τώρα. Θέλω να πω ότι παίζει ρόλο και ποιον φέρνεις, για ποιον θυσιάζεις τη σημαία. Το θέμα είναι ότι ο Μάρκος Σμαρτ δεν έχει καταλάβει ποτέ ποιος είναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, νομίζει, έχει πάρα πολλά skills, έτσι, αλλά δεν έχει το skill του finisher, του killer. Και προς Θεού δεν είναι ο βάθος που υπερασπίζεται τον Μάρκος Σμαρτ. Ναι. Δηλαδή, στο παρελθόν ξέρετε. Να σου πω, μπορεί να κάνει μια καταπληκτική πάσα στο κλάτσερ. Θυμόμαστε όλη τη σειρά με τους Nets, δεν ήταν πέρσι. Που κάνει την μπάσα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι. Και ο Τέιτουμ κάνει το 360 ουσιαστικά και αφήνει την μπάλα. Και μια φοβερή άμυνα μπορεί να παίξει. Πιο ωραία μπάζερ μπίτερ, γιατί δεν έχει να κάνει με προσωπική ενέργεια, αλλά έχει να κάνει με ομαδική ενέργεια. Και μια άμυνα μπορεί να παίξει, να πάρει ένα επιθετικό φάουλ, να διεκδικεί. Δηλαδή όλα μπορεί να τα κάνει. Ναι, μωρέ, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι. Θέλει την μπάσα στο χέρι στο τέλο. Νομίζω ότι είναι bigger than he is. Είχαμε κάνει και ένα σόρτ που είχε γίνει viral πέρσι για το ότι στο τέλο παίρνει τελευταία σουτ κάνει τι ποικιλίε ο Μάρκο Σμαρτ. Μη κρύβεται ο Τέιτουμ, την πιάνει την μπάλα ο Μάρκος Σμαρτ, ο οποίος δεν φοβάται. Αλλά συνήθως τα χάνει. Δηλαδή. Και το τελευταίο που έχασε τον έσωσε ο Ντερικ Γουάιτ, γιατί πήδηξε από μηχανή θεός και έκανε το φόλο. Πάουν φορ πάουν, ποιος είναι καλύτερος αμυντικός, ο Χόλιντεϊ ή ο Σμαρτ. Στο NBA. Ο Χόλιντεϊ. Και εγώ Χόλιντεϊ λέω. Είναι πολύ βασικό όταν μιλάμε για άμυνα, τι φήμη έχει στους διαιτητές. Δηλαδή, ο Μάρκος Σμαρτ έχει πολύ κακή φήμη και του φυράνε πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα του δίνουν επιθετικά φάουλ τα οποία δεν είναι επιθετικά φάουλ. Όχι, αμυντικά φάουλ γιατί σε θεωρούν ότι κάνει φλόπ. Αυτό με το φλόπ είναι. Αλλά δεν κάνει φλόπ 100%. Δεν είναι ο πιο μεγάλο φλόπ στο NBA ο Σμαρτ. Αλλά πολλές φορές τον αντιμετώπιζαν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα δεν παίζει τελευταίο καιρό, οπότε τον έχω ξεχάσει. Να σας θυμίσω ότι ο Μάρκος Σμαρτ έχει πάρει, δηλαδή που δόθηκε σε ανταλλαγή έχοντας στις αποσκευές το βραβείο του καλύτερου αμυντικού παίκτη της χρονιάς την προηγούμενη χρονιά. Μοναδικός γκάρντ εδώ και δεκαετίες. Ναι, μετά τον Πέιτον νομίζω. Ξέρετε τι γίνεται. Και εγώ νομίζω πως είναι καλύτερος ο Χόλιντεϊ, αλλά μπορεί να κάνουμε λάθος. Ο Χόλιντεϊ έχει πιο μεγάλα plays. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι πιο μεγάλος εξολοθρευτής. Υπάρχει κι άλλο, κάτι άλλο. Ο Χόλιντεϊ μπορεί να επιβιώσει πολύ καλύτερα στο post από ότι ο Σμαρτ με πιο ψηλούς αντιπάλους. Έχει περισσότερη δύναμη από το Σμαρτ. Αν και ο Σμαρτ φαίνεται πιο δυνατός, σαν έτσι, κοψιά. Αλλά ο Χόλιντεϊ όλοι λένε όσοι έχουν παίξει με το Χόλιντεϊ, είτε ακόμα και σε σκρίμας δηλαδή, ότι είναι σαν να πέσει πάνω στο τοίχο. Δηλαδή κοίτα, ο Χόλιντεϊ είναι και λίγο ψηλότερος. Ναι. Και είναι και. Είναι 6'4, λίγο, έτσι. Ναι, είναι ελαφρύτερος. Ο Smart είναι 6'3, ο Holiday 6'3 είναι 6'4. Ο Smart είναι λίγο βαρύτερος, αλλά ο Holiday είναι ψηλότερος. Και να σου πω κάτι, φαίνεται και ψηλότερος με στο γήπεδο, αν με ρωτάς. Και έχει μεγαλύτερα. Σαν εικόνα δηλαδή, ναι, φαίνεται μεγαλύτερος. Ναι, ναι. Δεν μου λες, τι πιστεύεις, ότι οι diehard Boston fans αυτή τη στιγμή τον αναπολούν τον Marcus Smart ή. Και εδώ που είμαστε, φαίνεται, έχει στεφτεί με επιτυχία. Κοίτα, η τολμηρή Smart... απόφαση να το βάλουμε κορδελάκι στο ρόλο. Ο Marcus Smart ήταν ξεκάθαρα η ψυχή της ομάδας. Ήταν ξεκάθαρα. Το πρόσωπο του franchise όταν μιλούσε προς τα media, δηλαδή αυτό που λείπει φέτος και λέει ότι είναι ο Πορζίνγκης μάλλον αυτός ο οποίος θα σου δώσει τις περισσότερες πιο έτσι ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Λοιπόν, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Δηλαδή ο Χόλιντεϊ που είχε στη θέση του έχει κάνει embrace το ρόλο του veteran leader. Είναι πολύ πιο ομιλητικός και εξωστρεφής από ό,τι ήταν στην καριέρα του γενικότερα. Και δεν μας πειράζει καθόλου που δεν έχουμε τις μεγάλες περσόνες που θα πούνε τις μεγάλες ατάκες. Δεν μας πειράζει καθόλου. Ναι, και φαίνεται κιόλας ότι και το. Γιατί ο Smart, θυμάμαι τότε που ένα επιχείρημα του Ράστη στα δικά μου, απέναντι στα δικά μου. Ήταν πώς το λένε, το γεγονός ότι αυτό που είπαμε πριν, ότι το πνεύμα της Βοστόνης και των Celtics ήταν μέσα στον Μάρκο Smart. Ναι, αλλά αισθάνομαι ότι δεν έχει λείψει αυτό. Όχι.
με τη φυγή του. Όχι, γιατί και ο Holiday υπάρχει πλέον, αλλά και ο White είναι, έχει, δηλαδή έχει βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Και στην άμυνα. Είναι μεγαλύτεροι και μπορούν να σου πούνε και αυτοί ότι ξέρεις τι, αυτοί είμαστε σαν τους Boston Celtics. Ο Σίμονς είναι χαρούμενος που βγήκε ο Smart και πήγαν έτσι τα πράγματα. Τα podcast αυτά εκεί. Ο Σίμονς δεν το πιστεύει πόσο καλά περνάει. Και να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και ο Al Horford, ο οποίος επίσης, όντας πλέον στη Βοστόνη αρκετά χρόνια, μπορεί να πάρει ένα νέο παίχτη και να του πει εδώ είναι Celtics. Καλά, ξεκάθαρα. Είναι σεβάσμιος, εντάξει. Εκεί καταδύσαμε. Ξεχνάμε τι είναι. Τι είναι. Γιατί, παιδί μου, ήταν η σημαία της Ατλάντα για πάρα πολλά είναι, χρόνια. Έχει τις περισσότερες συμμετοχές για παίχτη που δεν έχει, παίξει, δεν έχει κερδίσει ποτέ πρωτάθλημα. Υπάρχει παραπάνω ένας παίχτης που έχει περισσότερες σεζόν από τον Χόφορντ. Όχι. Άμα είναι, θα είναι. Δεν νομίζω ότι έχει περισσότερα playoff games. Όχι. Αποκλείεται περισσότερο. Έχει περισσότερες σεζόν. Όχι, εγώ μιλάω παιχνίδια. Είναι στα 180 κάτι. Και νομίζω άμα δεν έχει περάσει, θα περάσει μέσα στους τελικούς τον Κάρλ Μαλόν που είναι ο νούμερο 1 σε συμμετοχές ναι. Χωρίς πρωτάθλημα. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι αυτό θα τελειώσει φέτος. Στο νούμερο 3 λοιπόν να μιλήσουμε για τον, Λούκα Ντόνσιτς, για τον Λούκα Μάτζικ. Ο Λούκα Ντόνσιτς λοιπόν φέτος, σε μια χρονιά που δεν τον πολύ περιμέναμε, φιλοδοξεί να πιάσει το επίτευγμα του μεγάλου Μανού Τζινόμπιλι και... Πιανού αλλού, ποιο άλλο και το υπόδειγμα του Μανού Τζινόμπιλι και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Βεβαίως. Τι έχουν κάνει αυτοί οι δύο. Α, το έχουν κερδίσει η Ευρωλίγκα. Ναι, και δαχτυλίδι NBA. Και Λάρι Ομπράιεν. Πώ φάνηκε. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα. Όχι για τον Κώστα, whatever. Για τον Μανού, respect, αλλά ο Λούκα είναι, θα είναι πολύ. Το μεγαλύτερο statement από αυτού, γιατί είναι πρώτο βιολί και στι δύο ομάδε. Είναι ο λόγος που κέρδισαν και οι δύο ομάδες, άμα κερδίσουν οι Mavericks. Οπότε εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, καθόμασταν και λέγαμε και είχαμε κάνει και αυτά τα segments με τον Γιώκης και τα λοιπά. Για το περίφημο Recency Biased. Ας αφήσουμε τους τελικούς. Εδώ τώρα όπως είμαστε, αν κάνουν ένα γκάλωπ σε όλους τους δημοσιογράφους, τους podcasters και σε αυτούς, και θα σου πούνε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, τι θα πούνε. Το Γιώκης. Δεν θα πούνε το Λούκα. Δεν θα πούνε το Λούκα. Έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακρινό τα πράγματα που έκανε με τους Timberwolves. Ναι, είσαι πολύ ψύχρεμος. Ο Γιώκητς. Είσαι πολύ ψύχρεμος. Έφυγε τρία MVP έχει τα τελευταία χρόνια. Έχουν ξεκινήσει και. Αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι recent. Δεν είναι recent αυτό. Βέβαια, ήδη λένε ότι φέτος να το έχει πάρει ο Λούκα. Τα έχουν γυρίσει ήδη. Εντάξει, εγώ τα έλεγα αυτά. Αλλά εντάξει τώρα, τα αμερικάνικα media τώρα δεν θα σχολιάσω. Οι άνθρωποι είναι τώρα. Πιο που φυσάει ο άνεμος. Ωραία, ας πούμε το εξής. Ο Λούκα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό έχει παίξει πολύ γενικότερα, αλλά θα σα το επαναφέρω. Είναι ο πρώτος στα πλοίο φέτος από άποψη στατιστικής άποψης σε πόντους, σε rebound, σε assist, σε steals, σε field goals made. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Σε 3-point field goals made. Σε steals. Ναι. Μόνο στα blocks. Και σε βολές. Μόνο σε blocks δεν είναι. Και έχει χάσει κυρίσιμες βολές. Ναι. Τα πλοίο λοιπόν, μιλάω. Τώρα μιλάμε για ακραία πράγματα, έτσι. Είναι... αστείο αυτό. Λοιπόν, είναι ο... Αχ, πού, δεν το χάσα αυτό. Λοιπόν, είναι ο πρώτος στην ιστορία που μπαίνει σε σειρά play-off, σε σειρά τελικών, όντας πρώτος σε πόντους, rebound και assist στην ιστορία του αθλήματος. Αυτό το έχει κάνει πέρσι ο Γιώκητς, για όποιον θυμάται, αλλά το έχει κάνει στο τέλος της σειράς των τελικών. Το οποίο είναι πιο εύκολο γιατί είναι λιγότερες ομάδες οι οποίες θα παίξουν. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι ακραίο έτσι τώρα, δηλαδή να λέμε. Και είναι ο μοναδικός. Ακούστε και αυτό. Είναι ο μοναδικός. Ποιος είναι ο μέσος καριέρας στα πλέον του Λούκα Ντόνσιτς. Ας το πω, το ξέρω. 31,1. Ναι, είναι ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των NBA πλέον που έχει πάνω από 30 πόντους μέσο όρο. Στα playoff. Να πούμε ότι ο πρώτος είναι ο Τζόρνταν. Ο MJ. Εγώ έχω και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που είδα εδώ. Ότι στη σεζόν φέτος υπάρχουν τρεις παίχτες οι οποίοι είχαν κατά μέσο όρο 6 isolation per game. Ναι. Ήταν ο Σάι Γκίλγιους Αλεξάνδερ, ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Τζέισον Τέιτουμ. Με αυτή τη σειρά είναι και οι πόντοι που παίρνουν. Ναι. 7,4 ο Σάι και ο Ντόντσιτς, 6,5 ο Τέιτουμ, λίγο καλύτερο ο Σάι στο points per possession. Λοιπόν, επίσης, ο Λούκα είναι ο πρώτος, είναι ο τέταρτος στην ιστορία που έχει κάνει στα play-off 450 πόντους, 150 rebound, 150 assist. Μετά τους Γιώκητς, Λεμπρόν και Μπέρντ στην ιστορία. Αυτά είναι για όλους τους υπόλοιπους ήταν στο τέλος
τον play-off. Αυτό θα έκανε πριν πάμε στους τελικούς. Πριν πάμε στους τελικούς. Λοιπόν, και κάτι άλλο για τον Λούκα. Ο Λούκα δεν μάτσαρε καλά φέτος με τους Celtics, δύο ήττες έκανε. Αλλά ο Λούκα μια χαρά μάτσαρε με τους Celtics. Αλλά έχουν κάνει surface κάτι buzzer beaters που είχε κάνει, ένα μέσα στον bubble και ένα πιο μετά. Εκεί από τη γωνία αριστερά κάτω, καθώς πάω το έχει στείλει μέσα. Γενικά του αρέσει να παίζει στους Celtics. θα μπορούσε να αναπαίξει στους Celtics. Είναι ο επόμενος Larry Bird έτσι κι αλλιώς στα μάτια πάνω πολλών αναλυτών. Yep. Έτσι, αλλά τώρα. Βασικά ο Doncic είναι. Τι θα ήταν ο Larry Bird αν πήγαινε προς τα guards και ο Jokic είναι τι θα έκανε ο Larry Bird αν ήταν προς τους centers. Σωστό. Ναι. Είναι πάντως είναι μέσα στο DNA και των δύο μάλλον. τον ρωτήσανε τον Larry Bird και είπε: Παιδιά, θέλω να πάω πίσω στον χρόνο. Και να πω στον εαυτό μου γιατί δεν βαράς τρίποντα. Λάντε. Γιατί φοβάσαι να βαράς τρίποντα μέσα στο παιχνίδι. Γιατί το θεωρούσαν γκίμικ. Θεωρούσαν ότι προδίδουν. Στην αρχή τη δεκαετία του 80, προδίδουν την προπονητική στρατηγική, την ακαιρεότητα του παιχνιδιού. Και taking the easy way out. Βαρώντας ένα τρίποντα. Θεωρούσαν ότι δηλαδή ήταν λάθος της λίγκας που πήρε αυτή την αλλαγή κανόνα από το ABA. Το οποίο ρε παιδί μου προσπαθούσε να κάνει κάτι, κάποιο κόλπο για να τραβήξει θεατές. Τραβήξει αυτό. Έτσι ναι, δηλαδή, δεν θέμα. Υπάρχει κανένα λόγο. Λοιπόν. Επίσης ο Λούκα έχει φέρει μέχρι στιγμής 6 triple double, το οποίο είναι νομίζω πάρα πολύ ψηλά στην ιστορία όσον αφορά. Νομίζω παίζουν τα περισσότερα triple double μέχρι αυτά στους τελικούς. Ωραία, τώρα να μιλήσουμε λίγο για το. Επειδή το ανέφερες, λίγο για το τι είδαμε. Γιατί εγώ κάθισα και είδα και τα δύο παιχνίδια, τον Celtics με τον Mavericks κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τα δύο τα κέρδισαν οι Celtics. Το ένα ήταν πιο ωριακό. Το πρώτο, το οποίο βέβαια ήταν με την προηγούμενη αυτό, το οποίο version, δεν είναι αναλογικό με την. Με την προηγούμενη version των Mavericks. Μετά ο Williams μοιραίο. Ναι. Το δεύτερο όμως ήταν απέναντι στην ομάδα που θα βρουν αύριο ή σήμερα, τέλος πάντων, θα παιχτεί. Μιλάμε ότι έχω σημειώσει κάποια πράγματα. Γενικότερα είδα τον Μαζούλα να δοκιμάζει πολλούς παίχτες πάνω του. Είδα να δοκιμάζει αρκετά τον Holiday, ο οποίος μάλλον εκείνος θα τον πιάσει περισσότερη ώρα. Τον Derek White δεν ήταν να τον βάζει καθόλου πάνω του. Οπότε νομίζω ότι είναι και ένας οδηγός αυτό, ότι ο Derek White μάλλον θα πάει πάνω στον Kyrie. Το οποίο βέβαια makes και sense δηλαδή. Αν λέμε ότι ο Kyrie είναι ο καλύτερος finisher στη Στεφάνη αυτή τη στιγμή για κοντό, θα βάλει τον καλύτερο κοντό μπλοκέρ που να τον ενοχλήσει και ψηλά δηλαδή πέρα από τα χαμηλά. Λοιπόν, είδα πολύ λοιπόν τον Τζρου, είδα αρκετά τον Τζέλεν Μπράουν. Ο Τζέλεν τον πήγε νομίζω χειρότερα από τον Τζρου. Τον Τζρου όμως είχε μεγάλο πρόβλημα στο πόστα. Πολύ καλός αμυντικός. Λοιπόν. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχασε, ήταν και snap από τα all defensive teams, τα οποία τα αφήνουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα. By the way, θα κάνουμε σήμερα ένα βίντεο το οποίο θα είναι σαν podcast μεγάλο. Ελπίζω να το αγκαλιάσετε. Λοιπόν. Και δεν είδα καθόλου τον Tatum, αλλά είδα τον Pritchard να παίζει τον Λούκα, το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν πήγε season. Τον έκανε πάρα πολύ abuse τον Pritchard. Να σταματήσουμε λίγο να ρωτήσουμε τον Γιάννη. Ναι. Γιατί τι θα έκανε με τον Λούκα, αν είσαι ο Μαζούλα. Πώς θα τον αντιμετώπιζες. Αυτό, Holiday και Brown. Να φύγει μπάλα από τα χέρια του επίσης. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια το πρόβλημα είναι ότι έχουμε. Με τους ψηλούς δεν είμαστε και τόσο. Δηλαδή να κάνουμε heads out για να γυρίσουμε πίσω. Να του πάρουμε την μπάλα από τα χέρια, δεν θα είναι τόσο εύκολο στα pick and roll. Βέβαια, ο Λούκα, από ό,τι βλέπω εδώ στα στοιχεία μου, είναι ο παίκτης που παίρνει τα περισσότερα pick and roll κατά μέσο ώρα ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Εννοείται. 11,6 το match. Όχι, έχει 11 possessions pick and roll το match, 11,6 πόντους. Είναι ο κορυφαίος σε αυτό. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος από αυτούς που παίζουν που να πλησιάζει κάτι. Εγώ θα πω ότι. Εσύ θα έκανες. Θα σου πω. Θα τον έκανα double στην περιφέρεια. Στα ψηλά pick and roll, κατευθείαν double, στέλνει εκεί πέρα και ας τη δώσει την μπάλα. Το πρόβλημα είναι όταν κάνει double το Λούκα με στη ρακέτα, θα καταλήξει σίγουρα 100% σε λόμπα. Στον live σε λόγκα. Σε λόμπα, δεν μιλάμε, είναι ο καλύτερος στη λόμπα αυτή τη στιγμή στο NBA. Έχει και τους δύο από τους καλύτερους lob finishers στο NBA. Έτσι, οπότε υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Επίσης, τον Καϊρή θα τον έπαιζα μόνο one-on-one, Derek White, Jalen Brown. Και Holiday, άμα υπάρξει κάποια περιστροφή, του έχουν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτού. Επίσης, ξέρω ότι του δημιουργούν πρόβλημα, ειδικά ο Holiday του Καϊρή. Θα μιλήσουμε και τον Καϊρή σε λιγάκι. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι, παιδιά, αυτό. Ότι ο Λούκα σε αυτό το παιχνίδι το δεύτερο, μπορεί οι Mavericks να έχασαν με 25-30 πόντους, δεν ξέρω πόσο πήγε το μάθημα τέλος. Λοιπόν, αλλά
Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Έκανε νομίζω triple double σχεδόν. Νομίζω, νομίζω παρά μία σύστημα που δεν το κόρτερ. Μπορεί αυτή να είναι και το αφήγημα των τελικών. Να πάει καλά ο Λούκα και να νικήσουν σχετικά πολύ πιο εύκολα από όσο θα δείξει το 4-2 ή το 4-3 η Celtics. Κοίτα, στη θεωρία οι Celtics ταιριάζουν πάρα πολύ καλά με του Mavericks. Πάρα πολύ καλά. Προφανώς επίσης κάτι άλλο πολύ βασικό. Η παρουσία του Porzingis δίνει στου Celtics κάτι που δεν το έχουν ξαναδεί οι Mavericks αυτά τα playoff. Γιατί ο Porzingis είναι σνάιπερ από το τρίποντο, όχι απλά το τρίποντο, από τα 8,5 μέτρα. Δηλαδή σηκώνεται, κάνει το pop στα 8,5 μέτρα. Και εκεί πέρα άλλο Lively να κάνει contest, γιατί το λέγαμε σε προηγούμενες εκπομπές, ότι ο Lively είναι καταπληκτικός να κάνει contest. Αλλά άλλο να το κάνεις από τη γωνία, που οι Celtics δεν πολύ σουτάρουν από τη γωνία, έτσι, άλλο να το κάνεις από το φτερό, που είναι η πιο μακρινή απόσταση του τρίποντο, και συνήθως βρίσκεται εκεί πέρα ο Porzingis. Αυτό που λέει τώρα ο Ζαν. Δεν προλαβαίνει. Είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν επικριτές στο φετινού Ντάλλας και λένε ότι το Ντάλλας φτάνει στους τελικούς. Γιατί λένε ότι και οι Celtics είχαν μια εύκολη περιφέρεια, τραυματισμούς κτλ. Τα έχουμε πει. Αλλά το Ντάλλας φτάνει στους τελικούς έχοντας αποφύγει το Phoenix και το Denver, που είναι οι ομάδες οι οποίες θεωρητικά θα τους δίνουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί επειδή μου τα πεντάρια των Mavericks είναι αργά και θέλουν να είναι μέσα στο ζωγραφικό, θέλουν να παίξουν drop. Αλλά όταν έχεις τους Celtics, ας πούμε, θα σε πάνε 5 out. Γι' αυτό το λόγο οι Celtics έχουν κάνει τέτοιο dominate φέτος, γιατί παίζουν και οι 5 έξω από το ζωγραφιστό και οι 5 είναι καλοί σουτέρ. Όλοι σουτέρουν πάνω από 40% πλην του Tatum, ξέρω εγώ, που μπορεί να σε σκοτώσει με άλλους τρόπους. Πέραν τέλος πάντων, ότι μπορεί να στην καλύτερη μέρα να τα βάλει όλα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ να σποθάκανα με τον Λούκα. Να σποθάκανα με τον Λούκα. Ναι, πες. Θα τον βάραγα. Ο Λούκα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κουρασμένο και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν θυμίζει για τη φυσική του κατάσταση. Μπορεί να έχουν περάσει να έχουν μεσολαβήσει αρκετέ ημέρε. Δεν προκύπτει αυτό από τα γόντια. Είναι γκαστ out. Είναι γκαστ out. Δεν φαινόταν γκαστ out. Όσο περνάει ο καιρό, δηλαδή από τη σειρά με την Οκλαχώμα που όντω φαινόταν πάρα πολύ κουρασμένο, στο τέλο τη σειρά έβγαλε δύο καλά παιχνίδια και μετά την Μινεσότα απέναντι σε πιο δύσκολη άμυνα θεωρητικά, την πήγε πιπακόλωσόν κιόλα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει τον Λούκα να τον αντιμετωπίσει η Βοστόνη όπως αντιμετώπισε η Μινεσότα στα δύο πρώτα παιχνίδια τον Ντένβερ. Mm. Δηλαδή να τον ευριάσει. Να τον βαρέσει, να φας και μια-δυο τεχνικές ποινές, να βάλει μέσα παίκτες οι οποίοι ξέρω θα τον κάνουν κάτω, να τον χτυπήσει, να του πει ότι εδώ δεν είναι βόλτα στο δάσο, δεν θα παίξει με τις πιτσιρικάδες. Εδώ δεν είναι το Σέι, ούτε ο Γκίντρι, ούτε ο Άντωνι Έντουαρτ, ούτε ο Μακδάνιλ. Εδώ έχει να κάνει με ανθρώπου οι οποίοι είναι παρτοκαπνισμένοι και οι οποίοι έχουν έρθει και δεν θα το συζητήσουν καν. Δηλαδή να φάει ξύλο κανονικά και για κάθε καλά να του βγει Παναγία. Αυτό. Και το ίδιο ισχύει για τον Καϊρή, ο οποίος είναι ήδη που είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση η ψυχολογία του σε σχέση με τους Celtics. Άμα φάει και το ξύλο και θα αντιμετωπίσει και την εχθρική έδρα, όλο αυτό το πράγμα δηλαδή του πετάξει έξω εκτός ψυχολογίας από πάρα πολύ νωρίς. Αυτό θα ήθελα να κάνουν. Θα ήθελα άμα ήμουν παδός των Celtics να κάνουν. Κάτι το οποίο λέγεται είναι. Καλό θα ήταν οι φίλοι των Celtics να μην αρχίσουν τα πολύ προσωπικά. Ούτε με τον Καϊρή, ούτε με τον Λούκα. Γιατί ο Λούκα έχουμε δει, γιατί λες εσύ να τον βαρέσεις, αλλά τον Λούκα έχουμε δει ότι όταν στραβώνει, όταν έτσι το. Με τους θεατές μου τώρα, που του είπα θεατής. Θα βρει λόγους. Θα βρει λόγους. Ακόμα και με τον Snoop Dogg ασχολήθηκε. Δεν ήταν αυτό ο Snoop Dogg. Αυτό είναι ένα. Το παρεξηγήσαν. Ήταν δίπλα ένα οπαδό, δίπλα στο Snoop Dogg, ο οποίο του έλεγε συνέχεια του Καϊρή ότι κάνει φλόπ. Ότι κλαις. Ότι κλαις και του κάνει φλόπ. Who's crying now, λέει. Το who's crying now δεν το πίσω Snoop, ήταν στον άνθρωπο που ήταν δίπλα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, το point είναι ότι. Ναι. Έχει κάνει κριτική λίγο ήταν. Ναι, αλλά αυτό το Who's Crying Now ήταν στον τύπο που ήταν δίπλα που του έκανε. Δεν νομίζω ότι. Εγώ θα έλεγα να του ρίξει την ψυχολογία με την ανωτερότητά σου και μην πα σε προσωπικές επιθέσεις ούτε καν στον Καϊρή. Αφήστε τον Καϊρή ήσυχο. Ο Καϊρή που θα μιλήσουμε τώρα για τον Καϊρή είναι πελάτη τη Βοστόνη από τότε που έχει φύγει από την Ελλάδα. 0-10. Εγώ για να τελειώσουμε αυτό που είπε πριν για του Celtics, γιατί το βρήκα ένα στατιστικό στοιχείο που έχει ενδιαφέρον. Η Celtics είναι. Αν και δεν παίρνει τα περισσότερα spot-up, δεν κάνει τις περισσότερες spot-up επιθέσεις, έχει το καλύτερο points per possession από spot-up και το μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας στο τρίποντο. Ποιος? Η Βοστόνη. Mm. Από spot-up καταστάσεις. Αυτό που είπες για Porzingis και για τους τέσσερις ανοιχτά, είναι efficiency αυτό. Δεν το κάνουν γιατί είναι κάποιο, πώς το λένε, προπονητικό ας πούμε, κόλλημα. Είναι efficient σε αυτό το πράγμα και είναι καλύτερη στη λίγα. Επίσης, είδα στο δεύτερο μάτ, κάτι που ήθελα να το σημειώσω, ήθελα πάρα πολύ να το πω. Είδα τον Τίλμαν να παίρνει πολύ χρόνο. Είδα τον Τίλμαν να πηγαίνει πάρα πολύ καλά αμυντικά. Πάρα πολύ καλά αμυντικά. Επειδή έχει, δηλαδή, τον Λούκα, σε αυτή τη σειρά με τους Wolves, είδαμε να τον επηρεάζει πολύ περισσότερο ο όγκος, δηλαδή, παρά το length.
Παρά το, δηλαδή, ο McDaniels που σε θεωρητικό επίπεδο μέσα στη χρονιά βάσει των stats ήταν ο καλύτερος αμυντικός απέναντι στον Λούκα, τον έκανε να φαίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ μικρός. Επειδή, ήταν πάρα πολύ, επειδή είναι λεπτός και απλά μακριά άκρα. Κοίτα, εγώ δεν θα πολύ λαμβάνω υπόψη μου αυτά τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Δεν λέω ότι τα απορρίπτω, αλλά εδώ τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και είναι τελείως διαφορετική ομάδα τον Dallas. Η Βοστόνη είναι η ίδια ομάδα ακριβώς. Τον Dallas είναι τελείως διαφορετική ψυχολογία, τη ομάδα. Μπαίνουν ουσιαστικά και νομίζω το πρώτο πράγμα που θα του πει ο Κίντ είναι ότι ξεχάσετε αυτά τα 0-2 που είχαμε αυτού. Επίσης, αυτό το match δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου ο Ντέρι Τζόνς, ο οποίος τώρα είναι βασικός πυλώνας της ομάδας. Ανανεωμένος. Και βάζει τρίποντα. Ναι. Αλλά εγώ στο δικό μου το game plan που με ρώτησε πριν, θα άφηνε το σουτ. Θα άφηνε το σουτ στον Μπίτζε Ουάσιγκτον, θα άφηνε το σουτ στον Ντέρι Τζόνς. Ο Μπίτζε Ουάσιγκτον είναι πολύ καυτός, φίλε, μην το αφήσεις. Είναι πολύ καυτός. Στη σειρά με τους Γούλες δεν ήταν το ίδιο καυτός. Έβαλε μερικά κρίσιμα, έτσι, μερικά παιχνίδια ήταν κρίσιμα. Δεν ήταν σαν τον Ναζ Ρίντ, αλλά ήταν καυτός. Το, αυτό που φοβάμαι πάντως είναι σίγουρα το να μην πάρει φόρα ο Γκάφορντ και ο Λάιβλι με τις λόμπες. Ο Λάιβλι από υγεία πώς είναι, μιας που συζητάμε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Ωραία. Στο νούμερο 2 λοιπόν είναι η περίεργη ιστορία του Καϊρί Ίρβινγκ. Ενός ανθρώπου ο οποίος γεννημένος στην Αυστραλία θα γινόταν ο επόμενος βασιλιάς του Cleveland, αλλά δεν του άρεσε η κορώνα, δεν του άρεσε δηλαδή ο ρόλος της διαδοχής. Η ιστορία του είναι λίγο πολύ γνωστή. Νούμερο ένα draft σε μια χρονιά που έπρεπε το νούμερο να πάει στους Clippers, αλλά με περίεργη ανταλλαγή με τον Baron Davis, με τις λιγότερες πιθανότητες πήγε στο Cleveland το νούμερο ένα, τον πήρανε. Χάρηκαν πάρα πολύ. Μετά από τρεις συνεχόμενες χασούρες χρονιών που έφεραν κι άλλα νούμερο ένα ανάμεσα στους Andrew Wiggins, το Miami με τον LeBron είχαν ένα fallout μεγάλο με τον Pat Riley. Αποφάσισαν να γυρίσει σπίτι, δώσαν τον Wiggins στη Μινεσότα. Γύρισε ο Kevin Love γιατί δεν ήθελε ρούγκιζ ο βασιλιάς. Και έγινε το Big 3 στο Cleveland, όπου ουσιαστικά είχε το νούμερο 2 ρόλο, όπως και η φανέλα του Kyrie Irving εκεί πέρα. Πήραν ένα πρωτάθλημα έτσι όπως το πήραν το 2016, ίσως με την επικότερη ανατροπή σε σειρά τελικών. Με το clutch triple του Καϊρή και το clutch κόψιμο του LeBron. Και εκεί που όλα δείχνουν ότι έχουμε και μέλλον σαν ομάδα. Και αυτός... λέει κιόλας, βγαίνει στα μίντια και λέει ότι αγαπάω το LeBron. Ναι. Το λέει, παίξε τα δόντια. Και μετά. Το αντόχον επιχείρημα το περίφημο. Ναι. Και ζήτησε ανταλλαγή και όχι μόνο τον κάνανε ανταλλαγή, τον στείλανε και σε μια ομάδα στην οποία ουσιαστικά τον βοηθήσανε. Του είπαν πήγε να πάρει πρωταθλήματα και πήγε στη Βοστόνη για το μισό πόδι του Isaiah Thomas. Έτσι, γιατί αυτή ήταν η ανταλλαγή. Στη Βοστόνη υποσχέθηκε αιώνια αγάπη. Την πρώτη χρονιά που πήγανε στους τελικούς της περιφέρειας τραυματίστηκε. Δεν έπαιξε. Την δεύτερη χρονιά έπαιξε, αλλά δεν ήταν καλός. Crash and burn. Ναι, ήταν και η πρώτη χρονιά με τον Hayward που έσπασε το πόδι σε αυτό το. Δεν θέλω να το θυμόμαστε. Την πρώτη αγωνιστική. Ναι, στην πρώτη αγωνιστική. Πάρα πολύ μεγάλο friction ανάμεσα σε αυτόν και τον Jalen Brown. Πολύ μεγάλο beef όσο ήταν στην ομάδα. Με τον Tatum τα πήγαινε καλύτερα κάπως. Γενικότερα, πάντως, ήταν μια εποχή που η Celtics υπήρχε μεγάλη διχόνοια εσωτερικά, την οποία τη δημιουργούσε ο Καϊρή. Έτσι, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που μέχρι πριν μερικούς μήνες λέμε ότι είναι ο απόλυτος καρκίνος στην Ελλάδα. Ο διαλυτικός. Άμα ήταν ο Παρατσούκ, ήταν ο διαλυτικός. Και έτσι, λοιπόν, εκεί με το που τελειώνει και το δεύτερο πρωτάθλημα στη σειρά του. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο Καϊρή έχει βγάλει σποτ με την ανάλογη τηλεόραση της Βοστόνης, τέλος πάντων. Έχει βγάλει σποτ. Το οποίο παίζει στο γήπεδο και το οποίο λέει: εγώ θέλω να κρεμάσουν τη φανέλα μου. Πιστός. Στη φανέλα μου σε αυτό το γήπεδο. Θέλω να κλείσω την καριέρα μου εδώ πέρα. Γι' αυτό πήρα και το 11. Γιατί το νούμερο. Είναι μια φανέλα η οποία δεν έχει δολοφορηθεί πάρα πολύ και να θυμούνται για μένα. Πάρα πολύ ωραία. Με το που ο Kevin Durant θέλει να φτιάξει το δικό του legacy, διαλέγει σαν φίλο. Στην πρώτη ευκαιρία. Και η πρώτη ευκαιρία τον Kyrie Irving. Και αυτό φεύγει και πηγαίνει στο Brooklyn. Εκεί στο Brooklyn τα πράγματα δεν πήγανε πάρα πολύ καλά. Στην αρχή ήταν οι δυο τους, μετά γίνανε τρεις. Ο τρίτος ήταν ο Χάρντεν, αυτό δεν πήγε καλά. Μετά αυτό είναι μόνο ένας. Η ευκαιρία δεν ήταν. Να λένε αυτή τη σειρά με το Milwaukee. Με το Milwaukee που χτυπήσαν εκεί δύο και δεν ήταν καθόλου καλά. Και πάει το μεγάλο. Και έπαιζε ο Ντουράν μόνος του. Ναι, έπαιζε μόνος και πάτησε το πόδι τη γραμμή. Και όλα καταλήξαν στο να γίνει αυτή η περίεργη ανταλλαγή με τον Dallas Pacers. Όπα, κάτσε, είχαμε διάφορα από εκεί. Είχαμε το σκηνικό με, το, α, ναι. με τα εμβόλια. Ναι, ναι, ναι. Το ένα τον δεν δεχόταν τα εμβόλια και έτσι είχαν όλα τα εντός έδρας παιχνίδια. Μισή χρονιά, το 21-22 ήταν χωρίς να παίζει στα εντός έδρας. Ναι. Επίσης τότε είχαμε και τα μπλάντες που είχαν να κάνουν με το ότι στηρίζουμε μια αντισημιτική ταινία, στηρίζουμε ακριβώς. Ένα αντισημιτικό βιβλίο. Και γενικά ό,τι. Εκεί τον έκοψε η Nike. Ναι. Τον έκοψε η Nike. Ό,τι πιο ψεκασμένο υπήρχε, δηλαδή ο ίδιος το είχε αγκαλιάσει κανονικά. Και πολλοί λένε ότι δεν είχε δει καν την ταινία. Ναι. Okay, μιλάμε, έτσι, έκανε retweet μια ταινία την οποία δεν την έχει δει καν και το οποίο ήταν ντοκιμαντέρ. Πάνω σε αυτό το τύπο. Οι άνθρωποι συνήθως έτσι είναι. Δηλαδή είναι επιφανειακά αμόρφωτοι, έτσι τους λέγω. Ναι, αυτούς. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η συμπεριφορά του φαινόταν να κάνει escalate προς το πιο weird. Ναι. Δηλαδή γινόταν weirder και weirder και weirder. Και το σκηνικό είναι εκεί, και όλα το είχα πει και την εβδομάδα, το σκηνικό με τον Ας
που ενώ ξέρω ότι τον έχουν πάρει και τα λοιπά και δεν πάνε πάρα πολύ καλά, λέει ότι όλοι είμαστε και coaches εδώ πέρα. Ο Νάς είναι και εδώ co-coach ουσιαστικά. Είμαστε όλοι coach μαζί. Γενικά στους Nets η πορεία του ήταν ένα χάλι μαύρο. Όλο αυτό το πράγμα και η πορεία των Nets, είπαμε δηλαδή. Και ήταν η σφαλιάρα του sweep των Celtics στους Nets φυσικά. Ένα sweep το οποίο ήταν. Πολύ γλώσσα, αλλά ήταν sweep. Ναι, και αποφάσισε λοιπόν να το. Με το που αποφάσισε να φύγει ο Ντουράντ, το διαλύσανε το παραμυθάκι εκεί πέρα και έχει μείνει μόνο στον Ben Simmons να κρατάει ψηλά τη φανέλα του. Ναι, αλλά έρχεται. Έρχεται για MVP του. Και κατέληξε στον Dallas. Δεύτερη φορά που έχει δει τον Dallas. Τα περσινά τα είπαμε για τον Dallas και φέτος είναι ένας ανανεωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πιο χαμογελαστός, πιο οικογενειάρχης. Να πούμε ότι. Οικογενειάρχης. Βγαίνουν άλλα τώρα πράγματα στη φορά. Ότι ο άνθρωπος έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά, αλλά ζει σχεδόν ταπεινά σε ένα σπίτι το οποίο κοστίζει για τα δεδομένα ενός μπασκετμπολίστα κάτω από $1 εκατομμύριο, που είναι πολύ λίγα. Και μάλιστα το σπίτι του είναι, ξέρετε, σε ποια πολιτεία. Στο Ohio. LeBron. Έτσι. Λοιπόν, στην ομάδα που τον τράφηκαν, αλλά και Dave Chappelle, που κι αυτός αποσύρθηκε στο Ohio. Dave Chappelle, σωστό. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή ζητάει την εκδίκησή του από την ομάδα την οποία δεν του κάνει τίποτα, αλλά ο ίδιος τους αναγνωρίζει ως εχθρούς. Από μια ομάδα που έκανε οπαδί. Τίποτα δεν του κάνει. Εντάξει, έχουν υπάρξει πολλά σκηνικά. Όταν έφυγε. Ναι. Εμείς δεν αγκαλιάσαμε. Περίμενε, ρε φίλε. Εμείς δεν αγαπήσαμε. Εμείς λέμε τι κάνεις όταν είσαι εκεί. Αλλά στη Βοστόνη μετά. Ναι, μετά όταν προδίδεις στη Βοστόνη. Είχαμε τα σκηνικά με τα λιμανιστήρια. Και από όταν πήγε και πάτησε το ξωτικό. Λάκι. 0-10 το Λάκι, ναι. Και θα τραγουδήσουμε τα Σουμπισολάκι. Λοιπόν, τώρα ζητάει την εκδίκηση. Να πάρει την πρώτη του νίκη πρώτα απ' όλα και μετά βλέπουμε. Ζητάει να πάρει τη σειρά για να πάρει τον τίτλο. Και να βάλει αυτό στο. Γιατί ουσιαστικά οι μοναδικοί άνθρωποι σε αυτό το τελικό που θα δούμε που έχουν πρωτάθλημα είναι ο Kyrie Irving από τη μία, δεν νομίζω να έχει κάποιο άλλο από τον Dallas, και από την άλλη είναι ο Τζου Χόλιντεϊ. Αυτοί οι δύο έχουν πάρει. Mm-hmm. Έχουν ένα φιλιδάκι, έτσι, που δεν μπορεί να πει. Πώς τον βλέπετε τον Kyrie γενικά? Κοίταξε, εγώ θα μιλήσω, θα πω τα ξενέρωτα. Θα μιλήσω καθαρά για τα νούμερά του. Φέτος ο Kyrie, η μόνη κατηγορία στην οποία δεν έχει πάνω από ένα πόντο ανακατοχή είναι τα pick and roll. Η εκτέλεση από pick and roll. Το κάνει Λούκα. Είναι average. Είναι on the side και σε αυτές τις περιπτώσεις. 0,9. Κατά τα άλλα, τόσο σε isolation, σε transition, σε spot up, όπου έχει ουσιαστικά χώρο να κινηθεί αυτός. Και ελευθερία. Ναι. Είναι εξαιρετικός. Πάνω από 40% στο τρίποντο σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Πάρα πολύ efficient. Δεν έχω να πω. Ένας παίχτης που δικαιολογεί το γιατί τον θεωρούμε έναν από τους κορυφαίους. Θα ήταν στους most improved. Φέτος ο Kyrie. Όχι. Γιατί? Γιατί γράφει νούμερα, όπως και να έχει. Πέρσι. Και πέρσι έγραφε. Να πω που τύχε. Με τι νούμερα τελείωσε η χρονιά, Γιάννη? Φέτος. Ναι, ναι. Τα συμβατικά δεδομένα. Να πω κάτι για τον Kyrie. Ο Kyrie έχει βελτιώσει δύο σημεία του παιχνιδιού του πάρα πολύ. Έχει φτιάξει το αριστερό του χέρι. Το οποίο δεν είναι αποτελεσματικό. Έχω δει βίντεο του Jeff Tigg να κάθεται να εξιστορεί την πρώτη προπόνηση του Καρίστη στο Ντιούκ. Και πώ σου είχε κάνει πουτάνα με το αριστερό χέρι. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά τώρα εδώ το να κάνει ουσιαστικά τη αραβέρσα σε game winner. Καλά, δεν στο είναι ακραίο. Okay. Έτσι, δηλαδή τώρα έχουμε φοβερά πράγματα. Λέω, ή κάτι λόμπε, ξέρω εγώ, μέσα στα πλέον με το αριστερό. Και το δεύτερο δεν ήταν ποτέ μεγάλο τριποντάκια. Δεν ήταν μεγάλο τριποντάκια. Ούτε σίγουρα κλατ. Δεν ήταν τόσο σπότ τριποντάκια. Ήταν πιο πολύ από τρίπλα. Τα μεγαλύτερα τρίποντα στην ιστορία του αθλήματο. Ναι, αλλά δεν είχε τη φήμη, δηλαδή δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο Τέιτουμ θεωρείται πιο τριποντάκιας από τον Kyrie. Καλά, γελάω. Ρε, αγόρι μου. Με τι νούμερα. Κατάλαβες τι γίνεται. Όλη η ομάδα αυτή με το Celtics σουτάρει με πάνω από το 36%. Περίμενε. Και ο Τέιτουμ είναι στο 29%. Σαν θεατής του NBA, δεν είσαι Βοστόνη. Ναι, ναι. Άμα σου πω, ποιος έχει το τρίποντο σαν επιλογή στο ρεπερτόριο του περισσότερο, ο Kyrie ή ο Τέιτουμ? Ο Τέιτουμ γιατί σουτάρει περισσότερο. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν μας ενδιαφέρει πόσα βάζουμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το τρίποντο το χρησιμοποιούσε μέχρι φέτος πολύ πιο επιλεκτικά από όσο είναι τα highlights τα οποία έχει. Ναι, ναι, και συνήθως όταν είναι on. Όταν είναι φέτος on, όμως, έχει βάλει ένα-δύο, ξέρω εγώ, καλά. Ναι. Φέτος όμως σουτάρει καλύτερα. Lay up, fade away. Έχει περισσότερο volume στα τρίποντα. Mm-hmm. Ειδικά τώρα αυτό το close-out game με τους Timberwolves. Από ένα σημείο και μετά ήταν τραγική κατάσταση. Δηλαδή την πάνω τη βαράω, γεια σας. Ήταν και στην Ανδεζόν, ήταν και ο ασφαλούς και. Λοιπόν, φέτος ο Kyrie είχε σε 58 match 35 λεπτά συμμετοχής, 25,6 πόντους με 49,7 εντός παιδείας και 41,1 τρίποντο. Ακραία. Και 91 βολές, 90,5 βολές. 5 rebound, 5,2 assist, 1,3 steals, 5,2 assist για 1,8 λάθη. Ωραία. Όσο πιο φοβερή χρόνια. Όσο πιο φύση είναι. Και σαν second wheeler. Παίζοντας δίπλα στον Doncic. Ωραία. Που έχει κάνει χρονιά MVP στατιστικά.
ο Καϊρή πρέπει να αποδεχτεί, νομίζω ότι το έχει αποδεχτεί, ότι είναι στο top 5 Robins του NBA. Okay. Σίγουρα. Ότι δηλαδή δεν θα γίνεις ποτέ Batman, το προσπάθησες, δεν θα γίνεις ποτέ Batman, έτσι. Είσαι ο Robin. Δέξου το, πας μια χαρά. Κοίτα και ο Μπράουν. Και ο Μπράουν είναι και αυτός ένας από αυτούς τους πέντε. Ναι, ξεκάθαρα. Ξέρεις τι γίνεται. Ξεκάθαρα. Εγώ θα διαφωνήσω για το Μπράουν. Δεν τον έχω ξεκάθαρα για Ρόμπιν. Α, μπράβο. Α, okay, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Ναι. Αλλά σου λέω, βάση της φήμης, είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας. Ναι, αλλά ξέρεις και βάσει τον accolades και όλα αυτά. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο χαοτική διαφορά ανάμεσα στον Τέιτουμ και στον Μπράουν. Όσο ανάμεσα στο LeBron James και στον Kyrie Irving του 2016 ή στον Luka Doncic και στον Kyrie Irving. Δηλαδή. Σε πολλές περιπτώσεις ο Μπράουν ήταν καλύτερος από τον Τέιτουμ στα κρίσιμα παιχνίδια. Με αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, όταν λέμε για Ρόμπιν, εννοούμε για κάποιον ο οποίος δεδομένα θα είναι το δεύτερο όνομα στην κουβέντα. Ναι. Ο Σκότι Πίπεν είναι Ρόμπιν. Δεν θα ήταν ποτέ. Δεν θα ήταν ποτέ. Προσπάθησε και γελάγανε στο Portland ακόμα γελάνε. Ο Kyrie στο Cleveland ήταν ξεκάθαρα ο Ρόμπιν. Προφανώς. Εδώ έφυγε, είναι ξεκάθαρα και ο Ρόμπιν. Έφυγε για να πάρει τη δικιά του ομάδα. Ακριβώς. Και ο Κλέι Τόμσον είναι Ρόμπιν. Στον Golden State. Σωστά. Δεν ήταν ποτέ ο Μπάτμαν. Οπότε υπό αυτή την έννοια, ενώ ο Μπράουν, εγώ δεν τον έχω έτσι. Δηλαδή ο Μπράουν any given day είναι καλύτερος από τον άλλον. Και μπορεί να είναι για ένα διάστημα. Όχι, μπορεί να βγει MVP των Eastern Conference Finals. Δεν θα βγει ποτέ ο Πίπεν MVP των Eastern Conference Finals. NBA Finals. Τι θέλω να πω. Αυτά για τον Καϊρή. Και περιμένουμε να δούμε πώς, γιατί είναι, για μένα είναι ο X-Factor ο Καϊρή σε αυτή τη σειρά. Είναι. Βέβαια. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο ότι έχει το efficiency του, θα πω ότι είναι το πιο κρίσιμο. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο η ψυχική του υγεία και η ψυχολογία του παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα αποδώσει και είναι μια σειρά η οποία θα του βγάλει πάρα πολλά συναισθήματα από τον άνθρωπο. Έτσι. Σίγουρα. Εγώ θέλω να πω και κάτι που δεν ήθελα να το πω πριν, αλλά μια και φτάσαμε εδώ πέρα στους παίχτες, θέλω να πω ότι επειδή μιλάμε συνέχεια για bites, sound bites και βιντεάκια τα οποία κτλ. Εγώ είμαι αυτός που είχα πει ότι αν δεν πάνε καλά οι Celtics θα διώξουν τον Brown και θα κρατήσουν τον Tatum. Και όπως φαίνεται δεν θα δικαιωθώ. Αυτό το έχεις πει πότε τώρα φέτος. Α, στην αρχή δεν είχε πάρει στο συμβόλαιο. Ακριβώς. Ναι, για να συμβεί αυτό όμως, ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη. Ήταν τραγική δήλωση. Τι είπε. Όχι, δεν ήταν τραγική δήλωση. Ήταν, δηλαδή, έπρεπε να αποτύχει πλήρως η ομάδα. Δηλαδή να αποτύχει την κανονική περίοδο. Να πρέπει να πάει τελικούς. Μόλις τους είδαμε τις δύο πρώτες εβδομάδες. Δηλαδή, ναι, να συμβεί, δηλαδή ή να αποτύχει την κανονική περίοδο ή στα play-off να συμβεί κάτι όπως είχε συμβεί με το Μαϊάμι. Ναι. Αλλά και στους τελικούς, άμα συνέβαινε στους τελικούς περιφέρειες, πάλι δεν θα άλλαζε κάτι. Νομίζω ναι. Πρέπει να συμβεί στο πρώτο γύρο. Τόσο τσιμεντωμένοι όλοι εκεί πέρα και που δεν θα το μόνο που σώζει τη δήλωση ήταν pre-flop. Δηλαδή πριν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, πριν όλα. Μετά από την πρώτη βδομάδα ήταν λάθος. Στο νούμερο 1. Ωραία, στο νούμερο 1 παρακαλώ. Είναι. Βασικά, εγώ ήθελα να πω και λίγο για τον Καϊρή ότι. Όπως ξέρετε. Τον αγαπάσεις τον Καϊρή. Ο αγαπημένος μου παίχτης είναι στην ιστορία του. Είχες καταχαρίσει όταν είχε πάει στο Βοστόνι. Δεν το συζητάω. Και είχες απογοητευτεί όταν απέτυχε ο γάμος. Ενώ τον έβριζα στα χειρότερά του, ξέρω εγώ, όταν έκανα κομπή πέρσι. Πριν λέει. Την καρδιά σου. Όχι, έλεγα ρε παιδί μου ότι ο τύπος είναι ένας όμορφος παίκτης μπάσκετ. Ξέρω, δηλαδή, λατρεύω να βλέπω τον Καϊρή. Μα και στις λίστες των top 30 κτλ. Είχαμε αναφέρει ότι η απουσία του Καϊρή είναι λίγο. Όχι, ήταν στοχευμένη. Είναι φυσιολογική η απουσία. Προκατελημένη. Οπότε ναι, θεωρώ ότι θα είναι, για μένα θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ματσάπ αυτό του Καϊρή με τον Dwight. Πολύ ενδιαφέρον. Ο Dwight έχει κάνει recital άμυνα στα playoff. Και είναι strongest test. Και σημαντικά παιχνίδια και επίθεση. Και επίθεση. Ναι. Αλλά ναι, είναι the strongest test. Επίσης, σίγουρα το γεγονός. Δηλαδή, η Μινεσότα έχει πολύ καλή άμυνα, αλλά δεν είναι τόσο mobile στην περιφέρεια όσο είμαστε εμείς. Επίσης, νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι και σαν blocking. Στο πώς προστατεύουμε το ζωγραφιστό. Rim protection, ε. Ναι. Έχουν τον κομπέρα αυτή. Αλλά... Τον έχουν τον κομπέρα, αλλά στη σειρά αυτή δεν είναι έπαιξε πολύ ρόλο ο κομπέρα. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν σε αυτή τη σειρά για να καταλήξουμε και να το κλείσουμε πάρα πολύ. Έχουμε την πιο έτοιμη ομάδα, καθώς ξεκινούσε η σεζόν 2023-2024. Την ομάδα που όλοι δίναν φαβορί στην αρχή της χρονιάς. Η ομάδα η οποία δεν έχει κάνει σχεδόν καμία αλλαγή. Της ομάδας που το μοναδικό άγχος και τον οπαδό σε όλη χρονιά ήταν η υγεία του Κρίστα Πορζίγκης. Μια ομάδα η οποία φαίνεται να ρολάρει από το 1 μέχρι το 90. Αντίθετα σε μια ομάδα η οποία, όπως σας είπαμε την αρχή αυτής εδώ της ενότητας, ξεκίνησε χάλια, ήταν 10 πριν το trade deadline, δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, κανένας δεν είχε φαβορή, είχαμε δύο παίκτες οι οποίοι δεν ταιριάζανε και με 2-3 χειρουργικές κινήσεις οι οποίες γίνανε, κυρίως ο Γκάφορντ και ο PG Washington, έφτασε στο να ρολάρει, να βρει χαρακτήρα, να έχει τρεις ψηλούς οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο αργοί αλλά έχουν βρει τους ρόλους τους. Α, και το trade away του Grant Williams. Ναι, δηλαδή όλα αυτά γίνανε και φτάσαμε δηλαδή να έχουμε την πιο
έτοιμη ομάδα την αρχή της χρονιάς με την πιο αλλαγμένη ομάδα στις μέσες της χρονιάς στους τελικούς. Και αυτό που θέλω να πω, γιατί τα έχουμε πει όλα, δεν χρειάζεται να πούμε κανένα στατιστικό, είναι να πάμε λίγο στο διατάφτη και να μας πείτε τι βλέπετε. Λοιπόν, αρχικά, πάνω σε αυτό που είπες τώρα. Αυτό φαίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αστείο αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Άμα δεις γενικότερα εκεί έξω. Όχι, το πάει το πάλι. Αυτή τη στιγμή, στη σειρά, οι Cowboys, λέω, καλά, τελικούς, Cowboys. Λοιπόν, οι Mavericks έχουν. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο outsider, underdog, στην ιστορία του αθλήματος. Μπαίνοντας τελικούς. Τόσο χαλιά. Τρίτο! Άρα δεν ξέρω τι μιλάμε. Δεν το ξέρω αυτό. Μπράβο, θέλετε να βρούμε τα πρώτα πέντε. Ακούστε, φίλοι μου, ας εδώ τώρα τι γίνεται. Το περίμενες τόσο χαμηλά. Όχι. Εντάξει, πέμπτη θα στην κάνω. Θα το κάνω και τον είναι παραβολή. Αλλά θέλετε να βρούμε τις άλλες πέντε λίγο έτσι. Πες, γιατί πρέπει να μου γίνεται πρωτοβουλία. Πιστεύω το Cleveland με τους Spurs ήταν μεγάλο outsider. Το όχι. Cleveland το 2007 με LeBron James. Το 17. Το 17. Α, το 7. Το 17. Εγώ νομίζω 17 με τους Warriors. Ή 17-18 με τους Warriors. Δεν είναι καν μέσα στην τέτοια. Να πούμε ότι σαν σήμερα. Το Detroit με τους Lakers ήταν. Το Detroit με τους Lakers ήταν νούμερο 1. Νούμερο 1. Νούμερο 1. Σωστό. Το 2004. Καλά, σωστό. Και δεν είχαν κανέναν παίκτη. Μαλόν, Πέιτον εκεί πέρα. Ωραία. Το δεύτερο, outsider στην ιστορία. Οι Sonics με τους Bulls, δεν είναι. Όχι. Δεν έκανε στην 8. Οι Raptors το 2019. Ναι, σωστό. Δηλαδή, με τους Warriors πλήρες. Ψοφίσαν όλοι και ακόμα και οι φροντιστές ψοφίσαν. Ναι, 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 ναι. Τρίτη είναι η Mavericks φέτος. Τέταρτη. Η Mavericks πριν. Όχι. Είναι όμως μέσα στην 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στην 9. Η Mavericks το 11 εννοείς, έτσι, με τους Miami Heat. Μήπως είναι. Η Philadelphia 76ers με τους Lakers τότε. Είναι πρόσωπο. Και τα, δύο, και τα τρία επόμενα. Βασικά, όλα είναι. Οι Sixers το με Miami, τους Lakers το τότε είναι μεγάλο outsider. Το Miami τους Lakers. Όχι. Το Miami τον Denver. Όχι. Ποιο, πες τώρα, εντάξει. Είναι οι Cavaliers του 16, παιδιά. Εντάξει, Cavaliers του 16, είναι, γιατί okay. Τραυματίστηκε δύο πάλι. Δεν είναι η Φιλαδέλφια με τους Lakers το 2001. Όχι. Είπε ένα παίχτη είχε η Φιλαδέλφια. Και οι Lakers αυτό κάνανε βόλτα. Μάλλον ήταν πιο cool οι Bookies πιο πριν. Ναι. Και το επόμενο, στην πέμπτη θέση ήταν οι Bucks το 21. What? Άχιστηκε Παναγία. Κι όμως. Τους έκανε favorites τους Suns. Πόσο ναι, αλλά τόσο μεγάλο outsider. Μήπως επειδή είχε φανεί ότι είχε τραυματιστεί ο Γιάννης που τελικά δεν τραυματίστηκε. Μπράβο, ισχύει. Μπορεί, εκεί είχε χτυπήσει. Την υπόλοιπη λίστα εδώ πέρα ολοκληρώνουν οι Celtics το 8, που ήταν outsider απέναντι στους Lakers. Αυτή ήταν το καλύτερο ρεκόρ στη regular season. Μακράν. Η Heat. Δώρο. Η Heat με τους Thunder ήταν outsider. Είχαν μπει στα φυσφαλή του. Εντάξει, δώρο. Μόλις την έκανε στη λίστα. Οι books. Χάλασαν τη στεροφημία τη. Κλείσαν εταιρείες, δηλαδή απολύθηκαν books και τέτοια. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι αυτό συνδυάζεται με ό,τι βλέπεις αυτή τη στιγμή από το 95% των talking heads στην τηλεόραση της Αμερικής. Ότι τεράστιο φαβορεί η Celtics. Όχι. Όχι. Τι. Όχι. Όλοι οι αναλυτές επιλέγουν τον Dallas. Όλοι. Λες, όλοι που έχουν hot takes παίρνουν Dallas. Για hot take το επιλέγουν τον Dallas. Όχι. Τι εννοείς, αυτό είναι το. Ναι, εντάξει, hot take είναι να επιλέξει τον Dallas. Ρε παιδί μου, η λογική του είναι ότι τον Dallas έχει την πάρω το καπνισμένο. Ότι είναι, έχω τον καλύτερο παίκτη. Αυτό έχω τον καλύτερο παίκτη. Οι άλλοι τώρα πήγαν εκεί βανίλα στους τελικούς. Ελπίζω οι Book να μην έχουν φαβορεί τον Dallas. Α φυρίξω, να πάω να πουλήσω κανένα κόπεδο. Ξεκίνα. Λοιπόν. Αντικειμενικά, όχι τη Βέστη Τζινγκ. Λοιπόν. Αυτή η σειρά λοιπόν είναι μάλλον make or break για την στροφή του Tatum, θα πω. Ήρθε η ώρα, Jason. Δεν έχουμε μιλήσει πολύ για σένα. Ήρθε η ώρα να γυρίσω το ανθρωπάκι της. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, Jason. Έχεις περάσει τόσο καιρό γυρισμένος, κοιτάτε στον τοίχο. Εκεί μόνο σου, έτσι, το Bobby Head σου. Νομίζω ότι είναι η ώρα. Είναι η ώρα γιατί και θα το χρειαστεί η ομάδα στα κρίσιμα. Σίγουρα θα υπάρξουν κρίσιμα. Δεν θα υπάρξουν. Σίγουρα θα είναι και εκείνος, θα περάσει και εκείνος από το μαρκάρισμα του Λούκα. Ο σκύλος έδειξε 4-3 Ντάλλας. Αυτός ο σκύλος με τους κουβάδες. Ναι. Και. Δηλαδή θα κερδίσουν οι μαύρες μέσα στο TD Garden το 7ο παιχνίδι. Ναι. Θα πάει 2-0, 2-2, 3-3 και 4-3. Πολύ heartbreaker. Λοιπόν.
Τι να σου πω τώρα, επίσης θα μπορούσε να είναι η σειρά που ο Τζέιλεν Μπράουν θα πει ότι εγώ είμαι καλύτερος παίκτης αυτής της ομάδας. Είναι δική μου η ομάδα. Ναι. Και μπορεί να ήταν και άνετος ο Τέιτουμ με αυτό, να σου πω. Να το παίρνει λίγο έτσι από το βάρος. Ναι. Δεν είσαι σε τέτοια ομάδα, αγόρι μου. Δεν είσαι σε τέτοια ομάδα που θα βρείτε τον ήρωα. Τον ήρωα δηλαδή και στα τέσσερα παιχνίδια και τις τέσσερις νίκες. Ναι. Είσαστε ομάδα. Ναι. Είσαστε ομάδα που έχει 7 παίκτες οι οποίοι. Μπορεί ο καθένας από αυτούς τους 7 να πάρει το παιχνίδι πάνω του. Ακόμα και ο Ντέρικ Γουάιτ, ακόμα και ο Αλ Χόρφορντ, όπως το είδαμε στις προηγούμενες σειρές. Ωραία, κάτι άλλο το οποίο δεν. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα. Καθόλου. Δηλαδή το 22 θα περίμενε σώμα από τον Τέιτουμ. Και είχαμε πει, μόλις είχε ξεκινήσει εδώ η εκπομπή, ότι του γύρισε στο παδόν, δεν έπαιξε, ότι κοιμηθήκατε κτλ. Mm. Δεν είναι πια αυτή η ομάδα η Βοστόνη. Κοίτα. Κάτι το οποίο δεν μιλήσαμε καθόλου και θα πρέπει να το βάλουμε στα storylines ήταν προφανώς η παρουσία του Κρίσταν Πορζίνγκης, που είναι το άλλο storyline. Είπαμε λίγο στη Washington, ναι. Ήταν στην ομάδα του. Στου Mavericks ήταν. Στην ομάδα στην οποία. Ήταν 2,5 χρόνια στου Mavericks. Στην ομάδα η οποία είπε ότι η ένστασή του, καταρχήν το πρόβλημα του Πορζίνγκης ήταν με τον Καρλάιλ. Και γι' αυτό και λυπήθηκε που δεν έπαιξε με την Ινδιάνα, του καθέρευνε. Ούτε με τον Λούκα τα πήγαινε. Ναι, γιατί ουσιαστικά ο Καρλάιλ ήταν ο άνθρωπο ο οποίο έστησε όλη την ομάδα πάνω στον Λούκα και είπε ότι εσύ ψηλέ έξω εκεί και θα πάρει την μπάλα να βαρά. Και όταν έφυγε, είπε ότι αυτό είναι το πρόβλημά μου. Με βγάζαν έξω για να βαράω τρίποντα, ξέρω εγώ, 3 μέτρα άνθρωπο, για να μπορεί ο Λούκα να ανοίγει ο διάδρομο για να μπαίνει στην ρακέτα. Mm-hmm. Φαίνεται όμως τώρα ότι δεν έχει πρόβλημα να κάθεται να σου τα τρίποντα, αν η ομάδα πάει καλά. Και επίσης, κάτσε, εδώ πέρα του δίνουμε και πόσες τάτσεις. Ο Κουρζίκης είναι από τους πιο efficient πόσες σκόρες στο NBA φέτος. Και πέρσι στη Washington. Εγώ νομίζω ότι ο Πορζίνγκης πουθενά δεν είναι χαρούμενος. Είναι λίγο ξινός. Όχι καθόλου ξινός, δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν έχει πολλές δηλώσεις του μάλλον. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι, θα πει, αλλά γενικά βασχετικά τον έχει βολέψει ότι χρειάζεται να κουράζεται. Δεν κάνει αυτά που κάνει πέρσι. Τον έχει βολέψει ότι είναι σε μια ομάδα που δεν περιμένουν τα πάντα. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Όπως έχει βολέψει τον Τέιτουμ αυτό το πράγμα. Πάμε στα προγνωστικά. Ναι. Το έχουμε κουράσει μας 800 ώρες εδώ. Καλό είναι αυτό. Για λέγε. Εντάξει, εγώ το δικό μου τέτοιο το είπα. Είναι 4-2 υπέρ των Celtics. Με close out games στον Dallas. Dominant αμυντική τέτοια προσπάθεια θεωρώ ότι θα δούμε αυτά τα playoff. Περίμενε. 2-3-2 είναι σειρά. Ναι. Πώς θα γίνει το close out game στον Dallas. Όχι, 2-3-2 είναι. Όχι, δεν είναι 2-3-2. Είναι 2-2-1-1. Δεν είμαστε το 1989. Όχι, ήταν και πρόσφατα 2-3-2. Όχι, δεν είναι. Καλά. Ήταν σίγουρα πιο προσφατό από το 89, αλλά εδώ και χρόνια δεν είναι. Πόσο νίκησαν οι Milwaukee Bucks? 4-2. Πού τελείωσε? Στο Phoenix. Στο Phoenix με 50 πόντους από το Γιάννη. Και Γιάννης... Δεν ήταν στο Milwaukee το αυτό? Όχι, βέβαια. Εγώ νομίζω πως ήταν στο Milwaukee. Δεν θυμάσαι... Στο Phoenix ήταν. Στις φωτογραφίες, δεν θυμάσαι με το μπλοκ πώς ήταν. Δεν το μπλοκ λέω. Ωραία, αφού τελείωσε το Phoenix, ποιος είχε την έδρα? Το Phoenix. Και ήταν το έκτο παιχνίδι στο Phoenix, αλλά πώς ήταν? 2-3-2. Ο Γιάννης ήταν. Δεν ισχύει αυτό που λες. 2-2-1-1 είναι. Πάμε. Λοιπόν, οπότε έτσι το βλέπω 4-2. Πιστεύω ότι θα. Ο Καϊρή θα συνεχίσει να κλαίει και να τα βρίσκει μπροστά του. Νομίζω ότι το αξίζει κιόλας με το πώς φέρθηκε στη Βοστόνη, η οποία έκανε το απόλυτο lean. Ναι, πώς θα φερθούμε στη Μητρόπολη, στη Μέκα του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού. Φίλε, συγγνώμη. Όλο το οικοδόμημα των Celtics βασίστηκε στον Καϊρή Ήρβινγκ. Αν σας και δεν πήραν πρωτάθλημα πιο νωρίς. Αν πάρουμε τώρα τέλος πάντων που εντάξει δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Αν σας είχε διαλύσει την ομάδα, δεν θα ήσασταν εδώ που είσαι τώρα. Μια χαρά σας έκατσε. Όχι, μας έκατσε επειδή καταφέραμε και τον δώσαμε και πήραμε assets πίσω. Ποιο πήρα, τον Κέμπα Γουόκερ. Αυτό είναι από το 14 περίπτωση. Τον Κέμπα Γουόκερ. Πήραμε τον Κέμπα. Λοιπόν, πάει. Τι πει Γιάννη. Από το 14 είναι το 2-1-1. Για πες Γιάννη, τι βλέπεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο στατιστικούλια έτσι που βρήκα εδώ πέρα. Το πρώτο είναι ότι η Βοστόνη είναι δεύτερη στην άμυνα σε points per possession at the rim με πρώτη τη Μινεσότα. Mm-hmm. Άρα είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπες ότι ο Πορζίνγκης από τους 12 παίκτες οι οποίοι παίρνουν κατά μέσο όρο 3 post-up το παιχνίδι είναι μακράν πρώτος με 1,286 points per possession. Πολύ ψηλό. Πάρα πολύ efficient σε αυτό που λες. Εγώ λοιπόν βλέπω. Boston in 6. Το ίδιο λες και εσύ. Ναι. Βίτονα. Και εγώ μάλιστα. Boston in 6. Wow. Θέλω, αλλά αυτό λέω. Δεν θέλω, και εγώ δεν θέλω καθόλου. Εσύ βλέπεις. Εσείς δεν θέλετε να το πάρει Βοστόνη, θέλετε σε 6. Εντάξει τώρα, αυτό. Εντάξει τώρα, συγγνώμη, κοίταμε το λίγο, Βίτονα. Αυτό είναι δάχτυλος, έτσι. Ο Σερίδης μπαίνει με το πιο reverse jinx prediction που έχει βγει στην ιστορία. Δεν είναι καθόλου reverse jinx. Γυρνάει μου λέει ότι διαλέγει Celtics sweep. Δηλαδή, πραγματικά έχω καραφλιάσει. Με τίποτα και θα σου στηρίξω και με επιχειρήματα το sweep. Και θα σου πω γιατί. Δεν θέλω καθόλου. Εγώ θέλω sweep τον Dallas.
Το λέω. Γιατί, πώς, τι νόημα έχει να κάνει η Βέζινγκ. Δεν είμαι ούτε προληπτικό ούτε τίποτα. Θα σου εξηγήσω γιατί το λέω. Πρώτον, θα σου εξηγήσω γιατί το λέω. Πρώτον, οι ομάδες εικόνα του στην κανονική περίοδο είναι τελείω διαφορετική. Δηλαδή, έχει μια ομάδα η οποία πήγε παρέλαση και νικάει εύκολα. Και έχει μια ομάδα η οποία ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή όλο το θέμα. Πάμε εκεί να κάνουμε κτλ. Από την τρίτη δεν λένε ότι δεν είναι καλύτερο να φέρει. Ρε αγόρι μου, ό,τι εικόνα έχουμε για τον Dallas έχει χτιστεί στα playoff. Η εικόνα του Dallas ως ομαδάρας και ότι πάμε να πάμε τον έχει χτιστεί στα playoff. Κάποια στιγμή, πολλές φορές αυτές οι ομάδες ή το ολοκληρώνουν το σχέδιό τους ή καταραίει όλο αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η εικόνα εγώ που συμβαίνει με αυτές τις ηρωικές εξόδους που κάνουν οι ομάδες στα playoff. Όπως για παράδειγμα πέρσι οι Lakers. Που κατέρευσε το οικοδόμημά του, πώ κατέρευσε με σουίπα από τον Ντένβερ. Δεύτερον, δεν έχουν το firepower για να αντιμετωπίσουν τόσου παιχταράδε. Τον Ντάλλα δεν έχει. Δηλαδή είναι καλή όλη αυτή. Δηλαδή, ναι, δεν φτάνει ούτε για ένα παιχνίδι. Και δεν φτάνει ούτε για ένα παιχνίδι, διότι θεωρώ ότι. Και θα σα το λέω ότι ο Ντόνσιτ είναι κλασμένο. Έχουν τελειώσει. Δεν το δείχνει ρε φίλε στο γήπεδο αυτό που λέει. Εμένα μου το δείχνει πάρα πολύ. Είχε 8 μέρες διάλειμμα, ξέρω εγώ. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός βάζει κιλά. Το βλέπει δηλαδή, το βλέπει το παιδί τρώει. Σούζει και ψέμεσαι και τρώ. Εγώ μακάρι, εγώ με τον Ντάλλα. Εγώ είμαι με τον Ντάλλα. Δεν το είδα αυτό που έκανα βίντεο. Σε χρονιά που δεν παίζει η ομάδα μου σε τελικού. Είτε NFL είτε NBA, δεν νομίζω να ήθελα τόσο πολύ περισσότερο ναι. Να χάσει μια ομάδα. Κάτι μα ζούσε τη κανονικά. Πάντως, εγώ πραγματικά βλέπω ένα πράγμα το οποίο στην πρώτη όψη έβλεπα. Ότι κοίτα να δει. Πρόσεξε και τι 4-0. Δεν βλέπω 4-0 με μπάζερ μπίτες κτλ. Βλέπω ένα 4-0 από 8-10 πόντους εκεί μέσα που θα έχουν κρυφθεί όλα 2 και 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Συγχαριστώ, ναι. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Με MVP, γιατί δεν είπατε για MVP. Το Jalen Brown, αλλά όχι γιατί θα έχει κάνει παπάδες, by default. Όχι, εγώ βλέπω. Γκοντάλα MVP. Εγώ βλέπω τον Τέιτουμ. By default. Ο Γκοντάλα έγινε MVP γιατί δεν θέλανε να το δώσουν στο LeBron James. Άμα κάνανε άλλη μια νίκη τότε το 2015, θα το παίρνανε. Παιδιά. Κάτσε να εγώ, σου πω. Ναι. Και το σημαντικότερο απ' όλα, δηλαδή σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχει ένα play από κάθε παίκτη ξεχωριστά. Δηλαδή θα φανεί ότι εδώ έχουμε μια ομάδα η οποία είναι ανώτερη, σαν ομάδα, και ότι στο τέλος της ημέρας δεν υπήρξε κάποιο critical, κάποιο crucial κτλ. Και να σου θυμίσω. Ότι στο προηγούμενο το 4-1 έπεσα μέσα 100%, γιατί δεν το πάμε. 100% έπεσα μέσα στο 4-1 του Ντάλλας. Το λέγανε, το λέγανε. Με δύο εκτός έδρας, έτσι. Πάντως εγώ βλέπω τον Tatum να εκμεταλλεύεται πάρα πολύ τον Λούκα στην άμυνα. Δηλαδή βλέπω να τον επιτίθεται πάνω στον Λούκα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Δηλαδή κάποιος, ή τέλος πάντων, κάποιος θα πρέπει να πέσει πάνω στον Λούκα. Ή αυτός ή τον Τζέιλεν Μπράουν θα πέσουν πάνω στον Λούκα. Η Βοστόνη. Ποιον θα καταφέρει να πέσει. Θα τα βάλει. Απλά δεν θα μπορούν οι άλλοι να τα εκμεταλλευτούν. Ναι, επίσης, η Βοστόνη είναι μια ομάδα. Τα μπλάντερ θα τα κάνει η Βοστόνη. Επίσης ο Κλίμπερ δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει. Δεν έχει σειρά. Δεν τίποτα. Έχει τον Λούκα στο Χόλιντε να τον κρύψουν. Μα μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά ο Χόλιντε θα τα βάλει. Αυτό έκανε και στην προηγούμενη. Δεν θα πάρει πολλά. Δεν θα πάρει πολλά. Οκ, okay, θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Στην δικάση μας και εσείς τα προγνωστικά από κάτω τι βλέπετε, δεν βλέπετε. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος της ημέρας. Τι να κάνουμε. Άμα να το πάρει η Βοστόνη, το πάρει φέτος. Επίσης, έχει αυτή τη σούπερ να πω για αυτούς που έχουν προσέξει, έχω καινούργιο παπούτσι αυτή τη φορά εδώ πέρα. Το βλέπετε. Ναι. Jason Tatum. Ο Jason Tatum. Το οποίο είναι το παλιό όμως. Αυτό, καινούργιο παλιό. Εγώ του Λούκα δεν θα ξαναφορέσω το παπούτσι του Λούκα μέχρι να τελειώσουν οι τελικοί. Δεν έχει πάει στη Βαγδάτη αυτό. Ούτε το merch. Ούτε το merch. Τη ερήμου. Ούτε το merch που έχω πάρει από Dallas. Γιατί είχα και άλλη μια μπλούζα του Dallas. Δεν θα τη φορέσω μέχρι να τελειώσουν οι τελικοί. Πήρα τα παλιά. Πήρα τα JD1s. Και σας υπόσχομαι θα πάρω και τα JD2s άμα καταφέρουμε να κερδίσουμε. Ωραία, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να υπάρξουν κάποια βιντεάκια και εμείς την εβδομάδα αντιδράσεων και τα λοιπά. Μες τα πλέον δεν σας υπόσχομαστε τίποτα. Θα τα πούμε, μείνετε συντονισμένοι εδώ, Underdogs, και συνεχίζουμε γιατί είμαστε βαθιά μέσα στους τελικούς. Πάμε! Πάμε!